Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Έλα ρε βιάσει και έλα ρε εγώ, τι πράγμα είσαι εσύ ρε εγώ. Τι εκνευριστικό χαλί είναι αυτό ρε πρωί πρωί. Άλλαξε το, βάλε το άλλο το. Λαλαλαλαλα, βάλε το άλλο γιατί πάμε. Όλες οι εκπομπές. Όλες οι εκπομπές έχουν ένα χαλί δικό του. Τώρα σε νοιάζει το χαλί. Ναι, με νοιάζει το χαλί. Τώρα ξαφνικά δεν θέλουμε χαλί. Με ενοχλεί αυτό το χαλί. Τι πράγμα είσαι Δευτέρα είναι. Εγώ σαν ακροατή τώρα 8 η ώρα στα μάτια άμα είμαι. Και ακούω αυτό το χαλί, έχω αλλάξει σε μουσικό ραδιόφωνο. Αφού είπες δεν νοιάζει το. Δεν μας κατευθείαν θα τα αλλάξω. Καλά, ρε, είδαμε τρε. Τι κολοτούμε, τι φλιφλάκ είναι αυτά, αγόρι μου. Δεν είναι φλιφλάκ, βέβαια. Αφού με λες δεν με νοιάζουμε ένα χαλί. Δεν με νοιάζει. Εκνευριστικό είναι το χαλί. Βάλε το λαλαλά από κάτω. Βάλε το λαλαλά. Βάλε το λαλαλά γιατί εδώ. Βάλε το λαλαλά. Δευτέρα είναι. Αυτό. Όχι, το γεια και δεν το άλλαξε ο άλλο ο παιδί. Γεια, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μ' αρέσει που έχει ραδιοσκηνοθεσία. Γιατί να κάνω. Όλοι έρχονται εδώ, πιάνουν του συγχωρήτε, κάντε αυτό και κάντε εκείνο. Αφού εδώ κοιμόμαστε 7,5 ώρα μετά. Κοιμάσαι όρθιο. 8 παρα 10 παρα εσύ είσαι ξύπνιο. Βέβαια. Πού. Τι βολίδα, εγώ 3:30 κοιμήθηκα το βόλιο. 3:30 τι έκανε. Είχα εκπομπή στην τηλεόραση. Και τι έκανε εκεί στην τηλεόραση. Έβριζα τον Φράγκο Φραγκούλ. Άσο, δεν χρειάζεται να βρίσκει στο ραδιόφωνο, δεν πειράζει. Όχι, δεν τον έβριζα. Α περάσει ξόφαλτσα λίγο. Δεν τον έβριζα. Μην μα ακούει κανένα δεν τον έβριζα. Και φάμε κανένα. Α το ραδιόφωνο. Δεν έχει προστιματάκι. Άσο καλύτερα. Δεν τον έβριζα. Τι έγινε. Του λέω άμα δει Τούρκο. Το Φραγκούλ. Ναι. Το στρατηγό μα. Ναι. Θα κάνει μόλι μπαίνουν οι Ολυμπιακοί στην Τούμπα επί. Κάκα. Επί Χούντα. Ναι. Κάκα. Κάκα θα κάνω. Άστα Ολυμπιακή, του λέω. Εντάξει, ναι, όχι. Μονολόγια είστε όλοι. Μονολόγια. Μονολόγια είστε όλοι. Μονολόγια, κομπολόγια. Ναι, στρατιωτικά χαιρετάνε τον Καλάδε. Α, γι' αυτό ναι. Από εκεί ναι. Ξεκίνησε. Ήθελα να μάθω την πηγή, ρε παιδί μου, γιατί το λε αυτό. Και διαμαρτύρονται οι Ζεσουιπά, να πούμε. Ποιοι Ζεσουιπά. Είναι αυτοί οι οποίοι προσευχόταν για τη Γαλλία επειδή ήταν χριστιανοί. Τώρα για τους Κούρδους, τους Σύρους εκεί δεν τους νοιάζει. Δεν είναι άνθρωποι οι Κουρδικοί. Αφού έχει κλαμουριά η Γαλλία, ρε. Ναι, ναι, ναι. Η Γαλλία που υπάρχει. Η Αγγλία. Αμπλέμ ντε βουάρ ντε λα πατρί σου. Οι Κούρδοι τι θα γράψουν. Δεν θα προσευχηθούμε τώρα για τα παιδάκια που πεθάνανε. Πες μου κάτι για τους Κούρδους. Τι να σου πει. Για να προσευχηθεί για την Παρή. Για την Παρή βάζανε για τη Γαλλία. Να σου πω κάτι για τους Κούρδους. Τον πύργο του Άιβερ. Ότι βαράνε. Βαράνε οι φίλοι του Βαρθολομαίου τα παιδάκια. Ποιοι φίλοι του Βαρθολομαίου? Οι Τούρκοι. Του βαράνε τα παιδάκια. Την επιστολή στην παράσταση, γι' αυτό δεν είναι φίλο. Είναι φίλο, ε. Χριστιανό. Χριστιανό, έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή στον Ερντογκάν να πάει καλά η επιχείρηση. Να πάει καλά ποια επιχείρηση. Να βαράνε τα παιδάκια 6 χρονών. Είναι πρωί τώρα. Μαμί, ε. Ναι, με χαλάει τη διάθεση. Σε χαλάει τη διάθεση. Και να πούμε για γκόμενε, τι θε. Όχι, δεν θέλω διάθεση. Τι θε να πούμε. Για μάτ. Να πιάσουμε τα μάτ. Τα μάτια να πούμε. Να πούμε για τα μάτια, να πούμε για τη ζωή. Σκοτώνουν τα προβλήματά μα εδώ. Ο Τραμπ κάνει την κότα, ο άλλο ο. Ο κομμουνιστής κάνει την κότα. Κανένας δεν ασχολείται. Γύρισε ναι. Κεφάλι, όλοι και σου λέει Ερντογάν. Δεν με νοιάζει εμένα. Πάνω σου, ναι, κάνω τι θες. Μόλις μπει ο Τουρκαλάς εδώ. Ναι. Α σου πω εγώ τι ώρα βγάζει. Αν ήταν για τα Σκόπια ιστορία, λες θα το παίρνα πάνω τους πάλι. Ποιο Σκόπια. Αλλάζουμε λίγο τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή... Είναι η Ελλάδα με τα Σκόπια. Και έχουμε εμείς αυτή την κόντρα. Λες τα Σκόπια θα τα άφηνα μόνο τους, οι Αμερικάνοι, ή του ΝΑΤΟ, ή του ΟΗΕ θα τα άφηνα μόνο τα. Όσο αφήνουν και εσένα μόνο. Α, και εμένα λες. Γι' αυτό δεν πιστεύω στον ελληνικό στρατό. Είσαι ΝΑΤΟϊκό. Τα έχουμε πει με μπλουζάκια ΝΑΤΟ κυκλοφορεί. ΝΑΤΟ λέει και δεν συμμαζεύεται. Γιατί δεν τραγουδώ ποτέ. Δεν τσακώνομαι με τον Αμερικάνο. Ναι, ναι. Γιατί άμα μου έρθει η στραβή, τον Αμερικάνο θα πω σώσε με Αμερικάνε μου. Όπως φώναζε ο Γεωργίου στο 68 όταν έπαιζε η Ελλάδα, Αμερικάνε. Θα δεις με το χαλί συμφωνούν, ήρθαν δύο μηνύματα. Ε, βέβαια. Πώς συμφωνώ μαζί του, λέει πάντως για το χαλί. Καλημέρες. Και τι να μην δεν συμφωνεί. Για το τραγούδι συμφωνώ, για τον Φράγκο λέει δεν συμφωνώ. Ούτε κι εγώ δεν συμφωνώ. Ναι, για τον ναι, Φράγκο, ναι, του βέβαια, να ναι. Ξέρει, είναι παλίκαρο. Είναι από τους λίγους που τα λένε έξω τα δόντια. Ναι. Έτσι. Άμα θέλει να βγει εδώ, τον έχουμε ακροατή μα, να ξέρει. Θα βγει πάλι. Όχι, να μα πει άμα γίνει κανένα μάτσο Ελλάδα-Τουρκία, πού θα πάμε. Τι που θα πάμε. Την γκολ θα φάμε. Γιατί, τι σύστημα θα παίξουμε κατά τι θα παίξει ο Φράγκο. Τι θα παίξουμε. Τι θα παίξουμε. Κάτσε να το δούμε στην πράξη. Να μα πει το χαλί σα είναι σαν να περιμένουμε, λέει δελτίο ειδήσεων. Βάλ τον Γκάλμπι Μάτζου. Βάλε ρε αγόρι μου, βάλε ρε, θα μας βρίζει ο Ζαΐρης με τον πάγκο που έχουν την τροπή των χαλιών. Έλα. Την τροπή των χαλιών. Πάμε. Τι πάμε, τι θες να πάμε. Πάμε, πού έχεις που να πας. Πού θες, Ελαδάρα. Ελαδάρα μου, στο μουσι μούγκα μου. Δεν πουλάει, το έκανα θέμα χθες, δεν πουλάει. Το έκανες, ε. Δεν πουλάει. Πού το έκανε, Μαρμίτα. Δεν πουλάει, στη Μαρμίτα δεν πουλάει. Τίποτα, ε. Συρία, Τουρκία πουλάει και Συρία, τέτοια. Καλά, είμαστε λίγο πολεμοχαρείς, είμαστε τι. Πουλάει. Δεν βέβαια είμαστε πολεμοχαρείς. Θέλουμε αίμα, σπέρμα, αυτά. Από μικρά παιδιά, θέλουν τη μάχη.
Ανήλικα, λέει, πήγαν ένα νεογέννητο γατάκι. Σαν σε, αυτό που είχαμε μαζί, ένα, αυτό το τζούμπα. Σε ένα σκυλί, λέει, για να το φάει. Τα ανήλικα. Τα ανήλικα, τα ανήλικα. Το γατάκι για, το... για να το φάει το σκυλί. Πού, τα, πού ήταν αυτό, εδώ, εδώ στην Ελλάδα. Που σε ποια περιοχή. Δεν θυμάμαι, Θεσσαλονίκη. Σημαντικό να μου πει. Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό. Δεν θυμάμαι ποια περιοχή. Ναι. Το πήγανε λοιπόν τα Θεσσαλονικάκια. Και ο σκύλος δεν τα πήραξε τα γατάκια. Γιατί ο σκύλος ήταν πιο, είχε πιο ψυχή από τα βρωμόπαιδα αυτά. Ναι. Αυτά τα παιδάκια θέλαν να παίξουν, να κάνουν πείραμα, να, το ναι, μυαλό ναι. τους να κάνει και το θέλαν σκυλάκι έμα, θέλαν αίμα τα παιδάκια. Και εγώ όταν έφερα το γατάκι στο σπίτι, το τζούμπα, η Λορέν το έγλυφε από πάνω, το προστάτευε. Ούτε ναι. καν να το πειράξει. Ναι. Ούτε καν. Ο άνθρωπος θα το πείραζε. Ο άνθρωπος θα το πείραζε. Ναι. Αυτοί, ναι. αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο κουμπαράξο εκεί, αυτό φίλο μας το Φώτη με τις ντοματάρες, τον Ελτζόγκο, τον Αμπόλα. Βέβαια. Βέβαια. Καλημέρα. Τώρα ντομάτα δεν έχει. Δεν έχει, φάει ντομάτα. Μας στείλει καλά ρεβίθι να πούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα ο φίλος μας ο Αχιλλέας από την Σουηδία. Σήμερα δεν έχουμε κάτι αμάν αμάν. Αλλά σαν σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά. Τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε πήγει στη Συρία εκεί στους Κούρδους και με χαλάσει διάθεση. Όχι, δεν σιγάλαω. Άμα ήταν βαρβαρδίδα καμιά Γαλλία. Θα ήσασταν όλοι τώρα. 100% μαζί ο Μπούζος θα είχε βάλει Μπετόβεν. Ανάρτηση ναι. εδώ, Ζεσουή, Παρί, Λαμελουάς. Σηκωθείτε ένα λεπτό στη γη. Θα έλεγε το άλλο το Βοηδομανί. Γιατί ρε τώρα το Γρηγόρη ναι. το φίλο μου. Γιατί τώρα που είναι τη Συρία τα παιδάκια δεν έχουν ψυχούλα. Μανούλα δεν έχουν τη Συρία τα παιδάκια. Ευρωπαίοι, χριστιανοί εσείς. Λοιπόν, Ευρωπαίοι. Σαν σήμερα. Ναι, ναι. Σαν σήμερα πέθανε μια πολύ μεγάλη έτσι, μορφή για μένα. Ένα πολύ ωραίο τυπά. Ο Βλάσιο Μπονάτσο. Ναι. 14 Οκτωβρίου του 2004 τον είχε στου καλού ή κακού. Πού τον είχε, τον Βλάσιο Μπονάτσο. Μόνο και μόνο ω παντελώ άγνωστο. Πήγα και τον βρήκα εκεί με στείλε ο Μπούζο. Α του έχει κάνει συνέντευξη του Μπονάτσου. Και τον έχω κάνει. Τρομερό! Τρομερό! Ήταν εδώ. Το 1994 ναι. ήταν εδώ. Ναι, ναι. Και τον πήρα τηλέφωνο που είχα ένα μπακάλικο. Εσύ? Ναι. Τι μπακάλικο. Πήρα... Είχα μπακάλικο. Κάτσε ρε, αυτά δεν τα έχει πει. Κάτσε ρε, μπακάλι. Ρε, εκεί τα ρεπορτάζ ξεκίνησε τον μπακάλικο. Τα ξεκινούσα εκεί, έγραφα και έκανα ξέρω. Τι κουσκούσε, τι ντομάτε πήρα, πήρα τηλέφωνο. Κάτσε τώρα ανακαλεί το μια γνωστή. Δεν είχα ντομάτε, δεν είχα, είχα άλλα. Είχε άλλα μπακάλικο. Εσύ το έκανε στο μαγαζί. Τότε. Πρέπει να πήγε πολύ καλά γι' αυτό τον κράτη. Μπακάλι. Τι έχουμε βγάλει, έχουμε βγάλει λαυράκι τώρα. Μπακάλικο. Πλάκα, πότε, πότε, πότε. 92, 93, 94, 95. Και πρώτησα και στη γειτονιά πουλούσα γκουράκια, ντομάτες, μελιτζάνες. Όχι ρε μανάβικο, μπακάλικο σε λέω. Δεν είχες και ζαζαβάτια. Όχι, δεν είχα ζαζαβάτια. Πρόσεχε. Τι πουλούσες, δηλαδή, προφυλακτικά, τέτοια πράγματα. Ό,τι θες πουλούσα. Αλλά, παράνομα νόμιμα, σιγάρα πουλούσα. Εσύ! Ταρατατά, δεν γίνονται αυτά, τι μάθαμε σήμερα, ρε φίλε. Ναι. Τώρα με έφυγε διάδεση. Ήσουν να μπακάλι γειτονιά. Ναι. Φοβερά πράγματα. Τρομερό! Τρομερό που έλεγε και ο Βλάσης. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο, ναι. δεν ήταν εκεί σε ένα ξενοδοχείο, δεν είχε κινητά τότε. Δεν είχε, ναι. Λέω, το περιμένω. Να σα πάρει τηλέφωνο, λέω, θε σιγά μην με παίρνει. Με παίρνει τηλέφωνο. Σε πήρε ο Μπονάτσο. Στον Μπακάλικο. Ναι. Λέω, φίλε, είμαι. Για να σε κεράσω κανένα. Λέω αυτό και αυτό είμαι παντελώ άγνωστο. Κάνω τώρα μια προσπάθεια, λέω να βγω λίγο. Έτσι τον είπε. Ναι. Μου λέει, τον κέρδισες. Μου λέει, κοίτα να δει, λέει, δεν έχω χρόνο, λέει, έχω μια κομμενίτσα τώρα εδώ. Αλλά. Το βράδυ πετάω, λέει, η ώρα 9.30. Ναι. Έλα, λέει, στο αεροδρόμιο, λέει, goodbye. Είχετε τότε. Το... Είχε τότε ναι. τα ακριβά goodbye. Όχι, καλό ήταν. Καλό ήταν, ναι. Καλό, μια χαρά γιατί είναι. Ναι, σωστά, αεροπλάνο, ναι, 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 μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Πολύ καλό. Εξαιρετικό μέρο το goodbye. 9.30 ώρα. Και εγώ πήγαινα εκεί. Δίνω ραντεβού. Παίρνω τηλέφωνο το. Στα σπορ του βοράμε στείλουν φωτογράφο. Ναι, δεν είχε φωτογράφο. Κανένας. Είχα ένα φίλο ο οποίο έπαιρνε καμιά 200 μπύρες την ημέρα. Ο Τέο. Λέω ρε Τέο, λέω Τέο. Σκέτο Τέο, δεν ναι, έχει. Είχε μια φωτογραφική μηχανή. Όχι, όχι, όχι. Θεούλη μου. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή το σουρμενάκι πήρε σε τραβή φωτογραφίε. Παίρνω τον Τέο. Για πε μου. Ο Τέο μπορεί να βγει 200 μπύρες, αλλά μπορεί να δουλέψει 10 ώρες. Α, είναι μαχητή επομένω. Ναι. Σαν τον κόκκινο με δύο τσίπουρα τον πιέζει. Γιατί πάλι τον Γρηγόρη, τον φίλο μα, ρε το σχίζει. Είχε ένα Opel Kadett Caravan κίτρινο. Open Kadett Caravan κίτρινο. Και κίτρινο κιόλας. Ναι. Μάλιστα. Έλεγε έμπειρο τεχνικό. Έμπειρο σκέτο. Έμπειρο τεχνικό. Μάλιστα. Όχι έμπειρο προπονητή, ναι. έμπειρο τεχνικό. Ναι, 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 ναι. Πάμε στο αεροδρόμιο. Καθόμαστε, το βλέπουμε το Βλάση, Βλάση το κτλ. Καθόμαστε. Του κάνω συνέντευξη. Τι του είπε δηλαδή. Τι δεν του είπα, την έχω, την έχω στο αρχείο. Α, δεν την έχεις, ναι. Έπρεπε να τη φέρει σήμερα, να την κάνουμε. Ναι. Με βγάζει φωτογραφίες ο Τέο. Ο Τέο. Και έχει καθυστέρηση στο αεροπλάνο. Πολύ μεγάλη. Και παίρνουν τις μπύρες ο Τέο με τον Μπονάτσο. Έχει γίνει το παρανάλο με το φιλό. Και μέχρι το πρωί να πήρουμε πυρόνια. 12 παρά 10 παρακαλούν οι επιβάτες. Είχαν πιει αυτοί κάποιοι 80 μπύρες. Το σουρώσατε τον Μπονάτσο. Με πήρανε είδα... κάτι σφαλιάρες, πιες ρε βλάκα. Εσένα. Εγώ, το μπακάλι της γειτονιάς. Πορτοκαλάδες. Ωραία, βρήκαμε λαμπράκι, φιλάστο. Πορτοκαλάδες, εγώ έπεινα. Από πορτοκάλι. Εσύ πορτοκαλάδες, πόσο χρόνο ήσουν τότε. 25. Αλλά ο μπακάλι γειτονιά, κοίτα να δει τι βγάλαμε σήμερα. Κλαίω, ναι. Πιες ρε βλάκα. Πιες, μπυρίτσα. Πιες, πιες.
Ποιο πλήρωσε το τέλο. Ο Εφημονάκη, ποιο θα πληρώσει. Χάρισε. Ωραίο τύπο. Δεν φαίνεται ότι είναι μπρουτάλ. Είναι χουβαρντά. Με παίρνει τηλέφωνο μετά τρει μέρε. Να και δεν πήρε πάλι. Όχι, από Αθήνα. Θέλω την εφημερίδα μου λέει. Αλλά. Τη στέλνω εγώ στο Σπορ του Βορρά. Οι φωτογραφίε βγήκαν κανονικά. Μια χαρά. Ο έκανε δουλίτσα ο τέλο. Ζάχαρη. Αλλά ο τέλο. Αλλά ο τέλο. Είχε καλού συνεργάτε από τότε. Να μα σου πω εγώ τι συνεντεύξει έχω κάνει. Έχω στο αρχείο. Και κάτσε τώρα, κάτσε. Ήθελε συνέντευξη ο Μπονάτο του την έσυλε. Ναι. Για πε κάτι. Μπορεί κατέβει Αθήνα, παίρνα για πυρίτσε. Ναι. Εσύ πορτοκαλάδα βέβαια, αλλά από πορτοκάλι. Ναι. Τι θυμάσαι από εκείνη τη συνέντευξη άλλο, ρε παιδί μου. Ότι από... έλεγε πριν τα φτιάξει με την κόρη τη Λάσκαρη. Δεν τα είχε φτιάξει. Δεν τα είχε φτιάξει. Είχε κομμενάκια τότε. Θέλω να κάνω ένα παιδί, λέει, χωρί να παντρευτώ. Ωραίος. Λέω, αυτά τα κάνουν οι γυναίκε. Ωραίο. Πολύ ναι. Μπροστά ήταν. Δύσκολα, δύσκολα σε κόβω, του λέω να πούμε. Πολύ μπροστά ήταν τι ο Βλάσης. Να κάνω, λέει, τι βαριέμαι τι γυναίκε. Ένα μήνα, λέει, δυο τι βαριέμαι. Αλλά ο Βλάσαρο. Την Αλίκη, λέω, δεν τη βαριώσουν. Άλλο κοινό. Η Αλίκη, εντάξει, η Αλίκη μπορεί να τον έδινε και από το εδώ τον βάζει πότε βάζει τα σκυλιά κολάρο. Και τον τραβάει τον Μπονάτσο. Σαν σήμερα λοιπόν. Πέθανε ο Φουγκάρας σαν σήμερα. Σαν σήμερα, νεαρός πέθανε πάντως. Τι ηλικία. Μικρός, μικρός πέθανε. 53 χρονών. 53 χρονών. Μικρός, μικρός. 53 χρονών. Για κοίταξε, δεν έκανε. Είχε την κακιά την αρρώστια. Δεν είχε καμιά κακιά αρρώστια. Τι είχε. Κακιά ζωή. Κακιά ζωή. Α, δεν λέμε γιατί είναι φίλος μας. Ναι. Δεν λέμε τι έφαγε, τι ήπια. Πήγε καλούς. Κατάλαβα ότι πήγε καλούς. Τι έφαγε, τι ήπια, άστονα τώρα εκεί. Απαράδεκτος, οι ατάκες του, οι φοβερές και το τρομερό. Να πούμε και ότι η οικογένεια Κόκαλη επισήμως. Είναι ικανοποιημένη τουλάχιστον μέσα στη θλίψη της. Τη βρέθηκε ο άνθρωπος. Σωστό, σωστό. Ο άνθρωπος που έδωσε κοκαίνη νοθευμένη στο γιο. Τον βρήκαν και τον βάλαν φυλακή κιόλας. Τον βάλαν φυλακή, ομολόγησε. Στην Αμερική έχει μία. Στην Αμερική έχει ένα νόμο που λέει σε έπιασαν, παραδέχτηκες την ενοχή σου από 20 χρόνια 15. Και θα μείνει 15 χρόνια στη φυλακή ένας 36χρονος. Που έδωσε νοθευμένη κοκαίνη στο γιο του Σωκράτη Κόκαλη. Σωστή τιμωρία, 15 χρόνια. Τι παράδειγμα παίρνουμε τώρα. Σωστή τιμωρία. Εάν το γιο του Κόκαλη του δώσανε νοθευμένη κοκαίνη και τον πιάσανε αυτόν και τον στείλανε 15 χρόνια φυλακή, εσείς τώρα αν έχετε κάνα μπαμπά ο οποίος έχει 5 δολάρια παραπάνω, πιέστε κάνα ουίσκι καλύτερα και αφήστε αυτά τα σπορ να πούμε. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Αφήστε αυτά τα σπορ. Καλημέρα, άρχοντες πρωινή ζώδη Μετρομίδια. Χαιρετίζουμε και... τον Κορινό. Σωστό, σωστό. Αλλά ρε φίλε, άμα δεν είχε λεφτά, δεν ήταν ο Κόκαλης. Αυτός εδώ τύπος θα ήταν ελεύθερος τώρα και δεν θα είχαμε καμιά καμπάνα. Όχι. Είναι φοβερό πάλι. Όχι, φίλε. Όχι, δεν θα δεν είναι. Θα τον έπιανε κανένας. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Η κοκαίνη δεν μπορεί να πάρω. Πάλι λεφτά, πάλι λεφτά χρειάζεται. Κοκαίνη δεν μπορώ να πάρω εγώ με το Κόρδομπα. Ναι. Θα πάρει κάποιο που έχει λεφτά. Ναι. Άρα σε πλούσιο δεν. Σε πλούσιο πήγαινε, ναι. Άμα είναι εσύ θα φας, θα καπνίσεις ξανά τσιγάρο. Καλά. Κατάλαβες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι τόσο πλούσιοι, πάντως δεν είναι Κόκαλης και βρίσκουν. Εγώ δεν έχω δει να παίρνει. Εγώ έχω δει όμως. Εντάξει. Έχω δει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι Κόκαλης για να πάρουν αυτή τη δουλειά. Εγώ εμεί λέμε κάντε προπόνηση, πείτε πορτοκαλάδα. Γυμναστική, ωραία πράγματα. Κάνα ουισκάκι, κάνα κρασάκι. Βρείτε καμιά κομμενίτσα. Βάρα, μέχρι εκεί. Ναι. Βάραρε το τεκαλάλι λέει, που ήταν το κορυφαίο σα χαλί. Το ένα δεν το αρέσει, το άλλο του βρωμάει. Καλημέρα κουμπαράκι. Το τεκαλάλι λέει, το αλβανικό είναι. Τεκαλάλι σου, ναι. Άσε αυτά τα αλβανογύφτικα. Άστα, κράτα τα για σένα αυτά τα αλβανογύφτικα. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο λέει fake news αυτό με τον Πατριάρχη λέει παιδιά. Λέει, μην το πιστεύετε. Ναι. Fake news είναι, ναι. Ξέρω. Δεν έβγαλε. Καμιά αφήστε... Οι ευχές ήταν το 2018 τότε όχι, που μπήκαν στο Αφρίν. Δεν έχει σχέση με την επέμβαση στη Συρία. Λέει καλή εβδομάδα. Άστο, καλημέρα. Ψάρα μια ζωή. Άστο, μην δικαιολογείτε τον Πατριάρχη. Ναι. Το πέ... σε ρώτησα και εγώ, λέει σίγουρα. Το είπε, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, Κωνσταντίνε, ο Γιάννη είπα. Τούρκο υπήκο, είναι καλά έκανε άνθρωπο. Ποιο είναι ο Τούρκο υπήκο. Ο Πατριάρχη. Πού το ξέρει. Εσύ τι διαβάζει. Μόνο τι στέρε του Λιβιού κοιτά να πατρέχουν. Πού το ξέρει. Στο στρατιωτικό. Πού το ξέρει ότι είναι Τούρκο υπήκο σου λέει. Είναι ρε φιλέ. Ρώτα κάνα που διαβάζει πολιτικά. Πες μου, πού. Εσύ τώρα είσαι κάτω τούμπα εκεί με τον Μπάο. Πάνω είμαι εγώ. Πάνω τούμπα. Πάνω τούμπα. Με κάτω είσαι εσύ και στο μπακάλικο. Το μυαλό σα έχει γίνει με τον Μπάο και έχει θολώσει να πούμε. Ναι, αλλά ήρθαν από κάτω συνάδελφοι από Αθήνα τώρα το Σαββατοκύριακο. Που λέει τι έγινε, θα μα το πάρετε και φέτο. Λέει τι γίνεται, εμεί εδώ εγώ θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ τσακώθηκα με κάτι. Δαγκωμένο σου είδα πάλι. Ποιο. Κάτω του Ολυμπιακού που ήταν εδώ οι φίλοι. Θα το πάρουν φέτο. Θα μου το πάρουν. Έτσι λένε, είμαστε δυνατοί, λέει απ' έξω γύρω-γύρω. Άμα δεν το πάρουμε και φέτο με τον κούλι, λένε. Λέω α, σώπαρε. Εσύ έχει ευκαιρία τώρα. Τι έχω ευκαιρία. Να δικαιολογηθεί. Άμα το χάσει, ότι φταίει ο κούλι. Το κούλι όμω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα του κάνετε προπαγάνδα για να βγει εδώ. Δεν λέμε ονόματα. Έναντι του Τσίπρα. Οπότε μην μιλάτε. Ερώτημα λέει. Λέ. Γιατί λέει η Αριανή είναι τόσο σίγουρη λέει, για το διπλό Σεξάνθη. Άσχετο λέει, αλλά τώρα μου ήρθε λέει γιατί ναι. Ακούω παντού. Ο Άρης ο διπλό Σεξάνθη το έχει στο τσεπάκι. Για από το 7-2.
Τι από το 7-2, είσαι από το 7-2. Από το 7-2. Η Ξάνθη, ναι, θα πει ότι μάγκες εγώ. Γιατί ζημιωμένη βγήκε η Ξάνθη στο 7-2. Όλοι λες βγήκαν κερδισμένοι από ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Και άμα ο Γιωργάκης που είναι φίλος με την Ξάνθη. Λέμε τώρα. Ναι. Λέμε, δεν ξέρουμε. Με τον Καρυπίδη έγινε το μάτς 7-2, γιατί να μην γίνει 0-2 τώρα. Δηλαδή τι σύμπλεγμα έχεις κάνει τώρα. Είναι φίλος με αυτό που ξεφωνίζονται καθημερινά. Α στο Instagram και έχει βογγίξει. Αλλά δεν ασχολούμαστε ξέρω... για τα θεωρούμε τις πλάκες. Εγώ ξέρω ότι ο Καρυπίδης με τον Γιωργάκη μιλάνε επί εβδομαδιαία βάση. Από εκεί και πέρα το. Στο Instagram. Το 7-2. Ναι, ναι. Πού το ξέρει, Μαγάστα, να με βγάλει στα σωθικά πάλι πριν. Το 7-2 το μυαλό σα να πάρει καμιά στροφή. Εντάξει, χρειάζεται να πάρει και πολλέ στροφέ. Εύκολο είναι. Μην δεν χρειάζεται εκεί, να έχει λίγο στο Χάρβαρντ για να καταλάβει. Με δύο κυλίδρου μην πάτε να πούμε. Άρα λε εσύ άλλο τώρα. Εδώ δεν είσαι. Πρέπει πλέον το match. Α, και εσύ το λε. Εγώ τι να το πω, φυσικά. Άρα το... να το παίξει όλη η Ελλάδα, να λύσουμε τα προβλήματά μα, να ξεχρεώσουμε τη Γερμανία, να ξεχρεώσουμε και τα δάνειά μα και τελειώνουμε. Μπορεί και άλλο να ξεχρεώσει τον άλλον. Ποιο. Δεν ο ένας από το νέο μαχαλά, στον άλλο μαχαλά. Ναι. Ναι. Αλλά κάτσε τώρα να δούμε. Έχει ένα άνοιγμα εκεί. Τι άνοιγμα, το Grand Canyon. Ένα 600, ένα άνοιγμα έχει. Ένα 600 σε εκατομμύρια να υποθέσω. Όχι σε δολάρια. Σε δολάρια, ναι. Σε γεν. Σε γεν. Κάτσε τώρα, γιατί πώς που το ξέρεις ότι μιλάνε τώρα αυτοί οι δύο. Πού το ξέρεις. Αυτά θέλω εγώ τώρα, τα ζουμερά. Προσπαθώ να αλλιεύσω από αυτά που λες τα πιο ζουμερά. Όταν έβγαζαν εδώ οι δημοσιογράφοι οι οποίοι δαγκώσανε σβέρκους με μουστάκια. Όπα, ναι, πάλι ναι, ρωτούσατε, καλημέρα κύριε και κύριοι. Ναι. Ρωτούσατε να πούμε που το ξέρεις. Μάλιστα. Για να ρωτούσατε εκεί που το ξέρεις. Μα εντάξει, τώρα εμείς απλά λέμε κάτι στον αέρα, ρε φίλε, γι' αυτό ναι, σου λέω. Άρα λες ότι έχουμε τζουτζουμπρούτζου. Αυτοί που να σκοτώνονται μεταξύ τους στα Instagram. Ναι, παίξει το διπλό να οικονομήσεις. Πάτε πάλι, φαγωθήκα. Ναι, υπάρχει αυτή η αύρα. Δηλαδή, όπου και αν πας, σταματάς στο φούρνο να πάρεις ένα κουλούρι, διπλό Άρης. Πας παρακάτω στο φαρμακείο να πάρεις κανένα ντεπονάκι, θα παίξω διπλό του Άρη. Μόνος, στη στάση, ναι, διπλό. Τι γίνεται ρε, με αυτό το διπλό του Άρη, ε? Ρώτα τους φίλους. Ρωτήσε τους φίλους. Εντάξει, Κωνσταντινό και. Το 7-2 πώς το είδαμε. Το 7-2 το είδαμε. Γιατί είδαμε. Αφού έβαλε 7, γιατί με βάλει 2 εκεί. Ναι, με βάλει 2 εκεί. Καλή είναι η Ξάνθη. Εγώ βρήκα ένα κροατή μας από την Ξάνθη, μας ακούει καλημέρα στον Παλίκαρο. Ό,τι και αν μου λέει αυτή η Πορτογάλη που. Πρόσεξε τι μου είπε όμως. Ναι, 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 ναι. Αυτή η Πορτογάλη λέει. Ναι. Που μα στείλατε, λέω, ποιο έστειλε ρε παιδιά, κάτσε δηλαδή, γιατί δεν ξέρουμε. Για να του δείτε σε εμά και αν σα αρέσουν να του πάρετε κι εσεί. Είναι κάτι Εντουάρντου που του έχει πάρει δανεικού από την Μπράγκα. Να του δούμε εμεί, άμα να του πάρουμε μετά στον Πάο. Η αδερφή σου δουλεύει. Είναι πολύ. Λέω, δόξα, Θεώ, δουλεύει. Στείλτε το Μελιόπουλο. Μελιόπουλο, μεγάλη ιστορία, φίλε. Τώρα ανοίγει μεγάλο φάκελο. Εγώ μένω αμέτωχο γιατί ίσω πω σκληρά πράγματα για το Μελιόπουλο. Και δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να το πω γιατί είναι 19 χρονών. Αλλά τα έχει κάνει μαντάρα ο Μελιόπουλο. Ναι. Τα έχει κάνει μαντάρα. Όχι, θες να σταματήσει, σταμάτα και μην ασχολούμαστε. Μην κάνει αναρτήσεις, μην ξεφωνεί κόσμο, μην βγάζει τον τάκο άλλου. Κράτα τα για την πάρτι σου. Κάνε ό,τι θες. Ναι. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε για σένα. Ναι, εφόσον βγάζει στον κόσμο. Βέβαια, αν τον έδιωχναν από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και το, θα έλεγε άλλα. Το παιδί, ναι, τώρα που είναι από τον ΠΑΟΚ, δεν θες να βρει το Μελιόπουλο. Όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ με το θέμα γενικότερα γιατί αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ναι, από πλευρά Μελιόπουλο. Αν έπαιζε στον, ναι, Ολυμπιακό, λέω, ναι, ο Μελιόπουλο. Θα εξέταζα τι πρόβλημα, αν έχει πρόβλημα το παιδί. Ναι. Και νομίζω ότι έχει ένα θέμα συγκεκριμένο με παλικαράκι. Αν ήταν στον ψυχολογικό όφι, θες να είναι. Αν, ναι, ήταν στον όφι, ναι, ο Μελιόπουλο. Ναι. Δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη. Λέμε. Και τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός με 800 χιλιάρικα. Και, ναι, τον έβαζε με τη Β' ομάδα. Ναι. Και ήταν όφι Ολυμπιακός 0-2 από το ημίχρονο. Τι θα λέγατε. Και άμα σταματήσει ο Μιλόπουλος, τι θα λέγατε. Αυτό λέω εδώ, ναι, εσείς υποξίδες. Αυτό, ναι. Ό,τι λέμε και τώρα. Κοίταξε, μην νομίζεις. Μα δύσκολο, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Θα μας πεις τι είδες στη Ρώμη τώρα σε λίγο. Θα μας πεις αν είδες το Λιμιό να είναι καλός, το Γιαννούλη, το φίλο του Πασχαλάκη. Θα μας πεις δηλαδή. Γιαννούλη, ναι, άλλο ένα αυτοκόλλο έβαλε στο Πασχαλάκη. Τι αυτοκόλλο. Ναι. Αυτό κρατάς δηλαδή από όλο το μάτς. Το Γιαννούλη τι έκανε. Το Λιμιό που το βαθμολούγησαν οι Ιταλοί και λένε τι παιχτάρανε αυτοί. Α τον πάρουν στη Ρώμα. Α τον πάρουν στη Ρώμα. Αλλά. Θα πάει κάνει καμία τρίπλα, θα φάει κανένα στράγαλο. Ένα στράγαλο θα φάει. Πα σε διάλειμμα. Άρα τι σε έχει κάνει ο Γιαννούλης και ο Λιμιός και οι δύο οι μπαγάστηδες. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό και να επιστρέψουμε μετά το απαραίτητο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σμαράγδα Βασάκου, να σας πούμε ότι ήρθε το Wind One και πλέον όταν καλείς την εξυπηρέτηση δεν μιλάς με ρομπότ, αλλά απευθείας με εκπρόσωπο. Και αν δεν θέλεις να καλέσεις εσύ, πατάς ένα κουμπί στο My Wind App και σε καλούν εκείνοι αμέσως. Και αν τελικά, προσέξτε, δεν λυθεί το θέμα σου από το τηλέφωνο, τότε δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, έχουμε φαγωθεί με αυτό το χαλί, ρε εσύ. Δεν βγαίνουμε και χωρίς χαλί, δεν έχουμε κανένα κόλλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μποτζόνο, κόλλησε το μηχάνημα. Αυτό ήταν στόκ, θα το βγάλουμε για πώληση. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο ημιωράκι. Μετρόπολης ακούτε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο να πούμε και να σας ενημερώσουμε. Θα σας πω ένα κολπάκι σήμερα για να ξεκονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One.
Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε επομένως όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και εκτός συνέπειας 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Μποντζόρνο, φιλαράκι Κωνσταντίνε, θέλουνε, θέλουνε. Ναι. Αφού γουστάρισε. Μποντζόρνο. Τις προάλλες έβαζε χέρι στο κόκκινο. Γιατί δεν λέει καλησπέρα, ρε εσύ. Μα λέει. Τι. Μπαίνει ο ακροατής. Μπαίνει ο ακροατής. Λέει, έχετε ακροατή. Ναι. Περιμένει ο κόκκινος να πει καλησπέρα ο ακροατής. Ναι, δεν το λέει πρώτος. Τι δεν έχει δυνάμεις, αέρα στον πνευμόνι. Τι δεν έχει δυνάμεις, δεν μπορεί να πει μια καλησπέρα. Αφού φάμε, άμα είσαι αγύμναστος. Δεν μπορεί να πει ούτε καλησπέρα επειδή είσαι αγύμναστος. Και άμα είσαι ντεφορμέ και πέφτουν τα χέρια σου κάτω και τα νύχια όλα κάτω είναι. Λοιπόν, η αποκάλυψη σημερινή είναι ότι έχεις μπακάλικο. Ναι. Βέβαια. Θέλουμε να μας πει ιστορίες ο μπακαλόγατος του Μετρόπολης από τον μπακάλικο. Πες μας μια ιστορία, ρε. Και γιατί το έκλεισες, ρωτάει ένας φίλος. Δηλαδή θα σου τέργαζε να έχεις τώρα ένα μπακάλικο στη γειτονιά, να ερχόμασταν όλοι και κάναμε σαν σειρμά. Έτσι γινόταν. Έτσι, αυτό θέλουμε, ρε φίλε. Έκανα εκπομπές από εκεί. Έκανα τον μπακάλικο στη γειτονιά, να έρθουμε να ψωνίσουμε. Μόνο που είχα το γατίσιο πελάτη. Ποιο γατίσιο. Δεν ξέρεις. Δεν τα ξέρω αυτά. Ένα κλιματία της εποχής. Αλλά είχε το γατίσιο πελάτη. Κολλητό μου ήταν. Κολλητό, ήταν ο προστάτης του μπακάλικου δηλαδή. Δεν περνούσε μίγα από εκεί. Μίγα. Γατίσιο. Πες μου μια ιστορία, ρε φίλε, από τον μπακάλι. Γιατί το έκλεισες. Να το το χάλι. Αυτό δες. Δώσε λίγο να τα πω. Αυτό θες. Έλα, ναι, αυτό θες. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, ρε, εδώ έκανες ραδιοσκηνοθεσία 2 ώρες πριν την εκπομπή. Τώρα σε πείραξε εσένα τώρα. Α, μπράβο, καλά σε λέει. 2 ώρες ραδιοσκηνοθεσία προετοιμασία έκανες. Άντε, μπράβο, δεν τα λέμε. Ένα χαλί σε ζητήσαμε. Ένα κουμπάκι, ρε παιδί. Πώς του τα. Α, μπράβο, τώρα ένα κουμπάκι, ρε παιδί. Ένα κουμπί σε ζητήσαμε, Καζαμπάκα. Αυτό σαν το Μέση. Όποτε θέλει. Καζαμπάκα, άμα θέλει να παίξει μπάλα. Ναι, παίζει με τους άλλους. Εμάς μας έχει παρατήσει το σπίτι. Όποτε γουστάρει. Είναι ελεύθερος βούλησης. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Είμαστε στο μπακάλικο σου. Πριν πάμε στα θέματα του Άρη και του ΠΑΟΚ εδώ και του Ηρακλή. Μια ιστορία πες μας εσύ. Γιατί το κλείσει καταρχάς. Δεν πήγαινε καν, δεν τραβούσε. Τι. Τραβούσε τώρα για τέτοια ήμουν. Δεν ήσουν εσύ. Μάλλον με τον κόσμο. Αυτό ήταν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πώς καυγάζει μέσο όρο είχε με την ημέρα. Ερχόντουσαν δηλαδή, ξέρω εγώ, 50 πελάτες. Με τους 45 πιανό. Να τα μαλλιάσουμε. Μα πιανόμουν. Είχες περουκίνη τότε, είχες στο ψοφίμι. Ένα εδώ μπακάλι, δεν θέλω τίποτα άλλο, ρε φίλε. με τον μπαλτά στο χέρι, έκοβες και τυριά, έκανες και τέτοια. Όλα τα έκανα. Όλα τα έκανες. Τι πράγμα είσαι. Πώς το λέγανε τον Βέγκο στην ταινία που κάνει τις 100 δουλειές. Πολυτεχνίτη και αυτό είσαι. Αυτός είσαι. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στα δικά μας. Είχαμε Εθνική Ελλάδα. Εκεί α πούμε. Κατάλαβα, καλό μου έκανε. Πώς, όλα κάνουν καλό. Πόσο κλέφτες είναι οι Έλληνες, ας πούμε. Άπειρος εγώ και τα λοιπά. Ναι. Σε έτρωγαν. Δεν μέτρωγαν. Σε έτρωγαν. Στην αρχή, ναι. Οι έμποροι σε έτρωγαν από εδώ. Έστενε ο άλλος 3 από πάει, χρέωνε 6. Αλλά. Ναι, μονοπόλιο. Τα 3, τα ρατατά έφερνες. Βρε, άκουδα τώρα, δεν είναι το θέμα τι έφερνες. Είναι ότι κλέβαν αυτοί. Κλέβαν αυτοί οι οποίοι είχαν εξαρτηθεί. Καλά, πώς δεν τους βάζει εσύ χέρι. Δεν τους έβαζε χέρι. Προσπαθούσαν να κλέψουν. Ο ένας προσπαθούσε να κλέψει τον άλλον. Αλλά να τα. Αυτοί που φέρανε τα τσιγάρα κλέβανε. Και αυτοί που φέρανε τις εφημερίδες κλέβανε. Και εφημερίδες πουλούσε. Αυτοί που φέρανε, ξέρω εγώ, τα γάλα τα κλέβανε. Και λέω, γιατί κλέβουν αυτοί, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Μου λέει, εσύ αθώα περιστερά, έτσι να φανταστώ. Είναι βλάκας τότε, 24 χρόνια. Εντάξει, επειδή. Ψυχούλα. Ναι. Λέω, μετά πήγα σε άλλη δουλειά. Μετά πήγα σε άλλη δουλειά. Λέω, ρουφιανεύανε. Γιατί ρουφιανεύανε, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ελώ, οι άνθρωποι είναι έτσι. Καταλάβατε, κύριε και κύριοι, τα βιώματα όλα μαζεμένα συσσωρεύτηκαν και σκάσαν μετά τα 40 σου. Τι σκάσαν μετά τα 40. Τα βγάλεις όλα τα, και πλέον δεν σηκώνεις μία σου παθή μετά τα 40. Κύριε παιδί μου, τώρα έχεις να κάνεις με απατεώνες, με μικροαπατεώνες, με ρουφιάνες κτλ. Φωνακίζεσαι απλά. Ναι. Δέρνεις. Ναι. Κοπανάς. Ναι. Αλλά. Εγώ όταν ξυπνάω το πρωί, νιώθω ότι πάω στον πόλεμο. Δεν νιώθω. Α, τόσο καλά. Θα περάσω μια μέρα ήρεμη, ευάερα, ηλίγια. Ξεκινάς, βάζεις κράνος, παίρνεις το. Ναι, λέω, πας στον πόλεμο. Το ΑΚΑΠΑ. Έχεις να φέρεις λεφτά, ακροαματικότητες, να έχεις αρβίλες. Να έχεις καλή τοποθέτηση. Καλά, δεν χρειάζεται να βλέπεις και τόσο άγρια Κωνσταντίνε. Δεν στο χαλαρά. Σαν μια μάχη, όχι, δεν είπα για πόλεμο. Έχω αντίπαλο το κράτος, αντίπαλο το ΙΚΑ. Έχω αντίπαλο. Με κράνος. Έχω αντίπαλη την πολεοδομία, έχω αντίπαλου, ξέρω εγώ, τον ΟΑΣΤ, έχω αντίπαλο. Του συνεργάτε μου, του φίλου μου. Κοίτα να δει το έτσι ξυπνά το πρωί. Πάμε να δώσουμε μια μάχη ακόμα. Ναι, να έχουμε λιγότερες απώλειες. Χειροβοβίδες, δίνεσαι κομάντο. Έτσι νιώθω. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε Μάνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, διπλό στο μας. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας. Δεν τους πάει μία ο Πανόπουλος, λέει, και αυτό φαίνεται γιατί δεν τους δίνει και τα εισιτήρια. Το είδα το 7-2 πόσο τους πήγαινε. Ναι.
Εκεί λες, που τα τρώγανε τα γκολ. Έξι γκολ από το ίδιο μέρος φάγαν. Άσερε τώρα. Ίδιο γκολ φάγαν. Στον χώρο του ποδοσφαίρου του ελληνικού ειδικά. Αφήστε τώρα τις τρυπηδιές. Αφήστε τις. Από πάει κλέβανε. Δεν μου λες. Ο Πανόπουλος δεν τους πάει. 4-5. Γιατί δεν τους είναι στήρα. Έξι γκολ από το Ζήμπκοβιτς και από τον Μπακ τον αριστερό. Ναι, βέβαια, εγώ τα είδα. Όντως έχεις δίκιο. Ίδιο γκολ βάζανε πέρσι. Ίδιο γκολ συνέχεια. Ναι. Γιατί δεν του δίνει στήρια. Ποιο δεν του δίνει στήρια. Ο Πανόπουλος. Ο Σαββίδης δεν του δίνει στήρια. Ο Πανόπουλος δεν του δίνει στήρια. Άλλο Σαββίδης χώνεται. Ό,τι γίνεται για όλα αυτά φταίει ο Σαββίδης. Δεν χώνεται. Δεν ξέρω εγώ. Πες εσύ δεν χώνεται. Δεν χώνεται. Πες είναι ο καημένος Κοντούλης. Δηλαδή ο Σαββίδης μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι να έχει δύο δουλειές με τις επιχειρήσεις του. Και να λέει κάτσε να πάρω τώρα τον Πανόπουλο να μην αφήσει να δώσει στήρια στην Ελλάδα. Εσύ δεν ασχολείται. Εγώ λέω ο Σαββίδης, ο Ιβάν αποκλείεται. Ασχολείται ο Γιωργάκης. Λες να ασχολείται. Τι δουλειά κάνει ο Γιωργάκης. Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ. Ασχολείται. Βγάζει, ναι, ασχολείται. Ναι, Instagram με τον Καρυπίδη ο ένας απαντάει στον άλλον. Εντάξει, τι να κάνει ρε το παιδί. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, άσοχη λέει θα έρθει το μάτς εύκολα. Λέει ο Άγγελος. Εντάξει, οκ, έχουμε και τις άλλες απόψεις καλοδεχούμενες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο εθνική ιδέες. Είδα. Πέθανα στα γέλια. Γιατί ρε εγώ πέθανα στα γέλια. Πέθανα στα γέλια. Τι, δηλαδή, τι απέθανα. Είδα 11 Ιταλούς να κάνουν αγκαρία στα μαγειρία. Το Μίστερ Μπίνι δεν σα πούμε και πέθανα στα γέλια. Γιατί γέλα, για να ακούσουμε και εμεί. Έβαλε 4 σκάφο άλλο. Εντάξει, ναι. Αν εξαιρέσει το Ζέκα που είναι γρήγορο. Ναι. Αλλά είναι άμπαλο. Είχε το μπουχαλάκι που έπιανε μπουχαλάκι και αυτό. Τρέχει σε 100 μέτρα με το μπουχαλάκι. Το περνάω. Το περνάμε. Το κουρμπέλι τον περνάω, στο περνάω. Το κουρμπέλι δεν ξέρω, αλλά το μπουχαλάκι τον περνάμε. Και όλα αγαπητά, τον Μπακασέτα. Μπακασέτα. Ψευτοενιάρι έπαιζε. Ερχόταν από πίσω. Θα βάλω τη χοντρή του σούπερ μάρκετ στο γιατί ταμείο. Γιατί κάτσε τώρα, σοβαρά, σοβαρά τώρα. Άσε τώρα που θε να ξεφωνεί. Δεν σου άρεσε η εθνική, δεν έδειξε μια λιαχτίδα φωτό ότι κάτι πάμε να δούμε διαφορετικό. Πήγε να παίξει ένα ποδόσφαιρο, κλείναμε στα 30 μέτρα και είχε 1,5 γρήγορο για την αντεπίθεση. Όταν έχει τέτοια ομάδα. Πρέπει να έχει 4 φωτοβολίδες. Ναι. Έχει 4 φωτοβολίδες. Είχες μόνο το λιμιό. Έχω το λιμιό φωτοβολίδα. Το κουλούρι έτσι και έτσι. Ημι τούρμπο με λίγα κιλά. Καλός, καλός, αλλά δεν είναι πολύ. Και έχει τον Μπακασέτα τρίτο. Που είναι αργός. Λάθος. Πρώτο που δεν βάζει τρίτο το δόνι. Να έχω 3 γρήγορους. Σωστά μιλάς εδώ. Και με εντολή πετάξου τέταρτο ο Τζέκα. Σωστά μιλάς εδώ. Παίξε με 4 στην αντεπίθεση. Γιατί όταν πάρει την μπάλα εσύ στην περιοχή σου και αρχίζει τη μικρή την μπάσα κτλ. Προλαβαίνουν οι άλλοι που είναι πιο γρήγοροι. Γυρίζουν πίσω να την ξανακερδίσουν την μπάλα. Χατζηδιάκο. Είναι να τον πάρει στον Αϊθαράπη, να δίνει τα αντίδωρα. Ο Χατζηδιάκος. Τι Χατζηδιάκος. Μόνο από το επίθετο. Ναι, μόνο από το επίθετο. Κοίταξε, στην Ολλανδία δεν κοιτάζουν τα επίθετα. Ναι. Τον τι κάνει στην Ολλανδία. Μια χαρά, παίζει στην Αλκμαρ. Και τι κάνει η Αλκμαρ. Δεύτερη. Πίσω από τον Άγιαξ. Είναι μαζί με την Άιντχόφεν. Είναι κοντά. Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος. Από το πουθενά δηλαδή. Πόσα κιλά είναι ο Χατζηδιάκος. Δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι ένα παλικά 81-82. Από τη Ρόδο είναι το παλικά. 81 σέντερμπακ. Από τη Ρόδο είναι το παλικά. Πόσα κιλά είναι από τη Ρόδο. 70. Ένα τον τάξο στον Άγιο της Ρόδου, πώς λέγεται. Ποιος είναι τον Άγιο Διακονικολάου. Ποιος είναι Άγιο. Δεν σου άρεσε ο Χατζηδιάκος. Τι να μ' αρέσει ο Χατζηδιάκος. 45 κιλά άνθρωπος. 1,81 ίντσες. Δεν σ' αρέσει ο Παπασταθόπουλος. Δεν σ' αρέσει ο Μανολάς. Σ' αρέσει δεν σ' αρέσει ο Χατζηδιάκος. Στάσε ένα. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς είναι αγκαλοί για αυτούς οι εθνικοί. Ο Παπασταθόπουλος τον ξεφωνίζει και γιατί τελείωσε λες. Τον ξεφωνίζει γιατί έχει μεγάλη πτώση από τα 30 και μετά. Τι να κάνω εγώ. Βαρέθηκαν την εθνική και οι Τούρκοι να πούμε στην εθνική χαιρετάνε στρατιωτικά. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους Τούρκους. Είναι πατριώτες. Τώρα θα το δει η UEFA αυτό και θα πάρουμε απόφαση. Γιατί απογορεύω τα πολιτικά μηνύματα στα γήπεδα. Το χαιρετισμό των Τούρκων στο 1-0 με την Αλβανία. Ναι, να τιμωρηθούν δηλαδή. Θα τιμωρηθούν, ναι. Πρέπει. Εννοείται ότι πρέπει. Εσείς με τη Μακεδονία. Πολιτικά μηνύματα. Εσείς με τη Μακεδονία στη θύρα 5 πόσα πρόστιμα έπρεπε συνέχεια, να βάλετε. Συνέχεια, πληρώνουμε πρόστιμα. Τι πληρώνετε, στην ΟΕΒΑ δεν βάζετε, η Μακεδονία είναι ελληνική. Πληρώνουμε πρόστιμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Κανονικά τα πρόστιμα τα πληρώνουμε. Τι πρόστιμα. Έρχονται σε κάθε παιχνίδι πρόστιμα. Α πληρώσουν και αυτοί 10 ευρώ πρόστιμα. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν να κάνουμε ένα άψυχο πανί, έχουν να κάνουμε μια κίνηση ανθρώπινη. Δεν πειράζει, θα προσελκυθεί ο Βαρθολομέο. Το πανί είναι εκεί καρφωμένο, μπορεί να μην το παίρνει και η κάμερα καθόλου. Α καλά κάνουν και χαιρετάνε. Ο Βαρθολομέο. Καλά θα κάνει και ο ΕΒΑ και θα του ρίξει τώρα την καμπάνια. Ό,τι πει ο Βαρθολομέο. Ο Βαρθολομέο δεν ξέρω. Λένε ότι είναι fake news. Άσε τι λένε τώρα. Στείλαν 10 μηνύματα. 50 δεν να στείλουν. Ναι, γιατί το θέμα εγώ δεν το είδα. Ο Βαρθολομέος την προσευχούλα του και εμείς τη δουλειά μας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν σου άρεσε η εθνική δηλαδή. Τι να μ' αρέσει. Δεν σου άρεσε όλη η προσπάθεια. Μπορούσα να βάλω κουλούρι εκεί το 0-1 ο Λιμιός. Ο Λιμιός. Ναι, πότε έβαλε κολό Λιμιός για να βάλει στην Ρώμη. Έβαλε, πώς είναι. Πότε έβαλε κολό Λιμιός. Κάθε πότε. Θα παίξει 10 μάτσα, θα βάλει μισό γκολ. Σαν έτσι, στα 10 μάτσα ένα γκολ. Μπορεί να ήταν η μέρα του. Και center back να είμαι στα 10 μάτσα ένα θα πει. Άσε με ρε κουλιάνε τώρα. Πάντω οι Ιταλοί έτρωγαν τα ματάκια του με το Λιμιό. Τι έτριβαν. Έτριβαν τα ματάκια του. Και γκράντε, Λιμιό. Να τον πάρουν. Ποιον έχει μάνατζερ.
Ποιος, ο Λιμνιός. Δεν ξέρω, το δεν με νοιάζει. Τον Κουτσολιάκο. Μπορεί ο Κουτσολιάκος να το πήρε τηλέφωνο την εφημερίδα, γράψτε να πει, άρε Κουλιανέ, κοιμάσαι. Α, τέτοια δύναμη κοιμάσαι όρθιος, στην κατσέτα τελοσπορ να πάρει. Στην ζαμπέτα τελοσπορ, στη θεία μου σωτηρία τελοσπορ, στην μπουζέτα τελοσπορ. Άσε το Λιμνιό τώρα. Ράμπα, ο Λιμνιός δεν μπορεί να τριπλάρει πεθαμένο, ρε, μας τρελάνεις τώρα, επειδή είναι γρήγορος μόνο. Ο Μπουχαλάκης λέει, νόμιζε ότι έπαιζε καλές χρυσές εποχές του Γαύρου που ήταν. Ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης. Στις χρυσές εποχές του Γαύρου που αυτά τα χέρια δεν τα έδινες ποτέ. Αυτά νόμιζε, λέει, και άπλωσε το χέρι για να. Ο Μπουχαλάκης. Μπουχεράκης λέγει, όχι Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης, καταρχήν, όταν δεν έχεις την αίσθηση του χώρου, κάνεις τέτοιο μπέναλτι. Γιατί? Γιατί ο Πασκαλάκης θα το έβγαζε, ήταν ήδη. Λογικά ναι, γιατί ναι. Είχε πάρει κλείσει όταν, λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ δεν έχω την αίσθηση του χώρου, είμαι και αργός, είμαι ο Μπουχαλάκης. Εντάξει, να κάνει προσευχή το Θεό του ποδοσφαίρου Μπουχαλάκης που παίζει στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, στον Ολυμπιακό, με τέτοια αργότητα. Ναι. Άντε, μπράβο. Εντάξει, έχει τον Κιγέρμε. Ποιον? Τον Κιγέρμε που τρέχει για δύο εκεί. Και ο Κιγέρμε τώρα να δώσουμε και. Μπουχαλάκης είναι ο Ραπτόπουλος που πάει κάθε Κυριακή στην παραλία, τρέχει 6,5-7 χιλιόμετρα σε 45 λεπτά σε ένα τέμπο. Να κάνει sprint, θα του φύγει ο Αστράγαλος. Τώρα που είπε σε ένα τέμπο. Άσε τώρα με ένα τέμπο τώρα. Είναι τώρα αθλητής ποδοσφαίρου σε υψηλό επίπεδο να τρέχει σε ένα τέμπο. Το Μαυρούλι που έκανε το μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες τον είδες. Ποιος? Έχεις δει κανένα σπρούλι να κάνει μαραθώνιο? Αυτό είναι απίστευτο ρεκόρ που έκανε. Ναι. Πόσα κιλά είναι ο Μαυρούλης? Δεν ξέρω πόσα κιλά. Μπορεί να είναι 65 κιλά που είναι, αλλά έκανε κιλά δεν κάνει. Κάτω από δύο ώρες έκανε το μαραθώνιο. Είναι σαν να τρέχει 17 δευτερόλεπτα τα 200 άρια. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Και έκανε πόσα 200 άρια. Είναι ένα σκελετός με μια πέτσα και με μια δυνατή καρδιά και τρέχει μαραθώνιο. Αυτοί οι μαύροι αθλητές, γιατί είναι πιο αθλητές από τους άσπρους αθλητές. Έχουν καλύτερα πνευμόνια, εγώ δεν ξέρω αν είναι. Πνευμόνια και καρδιά. Έχουν. Καλημέρα στη Βουλγαρία, μας ακούνε εκεί Σόφια. Στη Βουλγαρία που μας ακούνε. Καλημέρα στην Κρήτη, μας χαιρετάνε τα παιδιά. Βέβαια. Και καλημέρα στον Κωνσταντίνο που σου λέει, μην λέει έτσι, λέει, για διπλό από τώρα, λέει, στον Άρη. Και με τον Πανιόνιο τα ίδια μου λήγες, λέει, στην Κρήτη και πήγα κουβά, λέει ο φίλος εδώ. Εντάξει, το έγινε το 0-1, δεν τα βρήκανε. Δεν τα βρήκανε, λες. Ακυρώθηκε και τον γκολ σωστά με το βάρ στην πορεία. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Κουλ του Σέρβου που απέκλεισαν από το Γιούρο. Τα άλλα που σε δώσαμε, τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λέτε. Έτσι είναι, αυτό είναι νόμος, δε Κωνσταντίνε. Ναι. Τα στραβάδα θυμούνται, να το ξέρει, αυτό είναι νόμος, το ξέρουμε. Καλή ακόμα. Έτσι είναι ο νόμος. Άκου τώρα ένα πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Πάρη. Κουλ του Σέρβου που αποκλείστηκαν από το Γιούρο γιατί πολέμησαν τη Βοσνία, λέει. Γιατί λέει του απέκλεισαν και του Τούρκου που μπήκαν στη Συρία τώρα. Θα δούμε τι θα του κάνουμε, περίμενε Πάρη. Αλλά λέει ότι σε αντίστοιχο σκηνικό του Σέρβου απέκλεισαν. Όταν είχαν κάνει τον ντους στη Σερβία. Ποιοι κάνανε στη Σερβία τι? Οι Σέρβοι όταν είχαν κάνει ντους στους Βόσνιους. Τώρα μιλάμε για πριν αρκετά χρόνια. Τους απέκλεισαν από το γιου, τους γάλαν. Και πρέπει να πήγανε οι Δανείοι και το πήραν τότε. Εκείνη η χρονιά πριν ήταν. Ήταν αντίθετοι οι Ευρωπαίοι. Με αυτό λέμε. Ναι. Ανάλογα τι θέλει τον ΝΑΤΟ. Επειδή οι Έλληνες ζηλεύουν τους Τούρκους. Γιατί τους ζηλεύουμε, Κωνσταντίνε? Γιατί θα σου πω. Για πες να ζηλέψω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί είναι καλύτεροι στρατιώτες. Αυτοί. Καλά, δεν κόβω και φλέψει που δεν είναι. Γιατί είναι πιο ευπατρίδης. Γιατί είναι πιο καλά στρατιωτικά, τρίτον. Τα ίδια μου πιστεύω. Γιατί κάνουν επεκτατικό πόλεμο και δεν λένε να μας, θα έρθουν να μας κάνουν τα γυναικόπαιδα οι Τούρκοι. Ναι. Δηλαδή έχουν το κατακτητικό μέσα, το οποίο ο Έλληνες δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Καλά, δεν ζηλεύω πάντως για αυτά που μου λες τώρα, χωρίς πλάκα. Γιατί ο Παπασταθόπουλος δηλαδή, με τον πολεμοχαρής, δηλαδή, για να ζηλέψω και αυτό το πράγμα. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ήταν πολεμοχαρής. Ήτανε. Γιατί τον έχουμε πρότυπο? Διαβάζουμε, δεν τον έχουμε. Ποιος είπε τον έχουμε πρότυπο? Το Μεγάλο Αλέξανδρο. Διαβάζουμε για ιστορία και λέμε, δες τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Δεν ήταν πολεμοχαρής. Τι ήταν, καθόταν με την γιαγιά του Ζαμπέτα και έτρωγε σάντουιτς? Πάλι γιαγιά Ζαμπέτα. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Κάνε την ιστορία τώρα. Πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος η μάνα. Η μάνα, για να ακούσω τώρα. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Σκότωσε τον παπά το Ζομπά. Ήταν Ζομπάς, Δεν ήταν Ζομπάς. Έτσι μάθαμε. Είχε μικρό τάφο, λες γι' αυτό. Σκότωσε τον Ζομπά το Φίλιππα, η μάνα. Ήταν ερωτευμένη. Με το γιο. Η ιστορία στα καλύτερά τη, κυρίε και κύριοι, ναι. Όχι, έτσι έγινε. Ναι. Η μάνα σκοτώνει τον πατέρα για να κάνει βασιλιά το γιο. Το γιο. Λοιπόν, το γιο φέρνει παραμάζω και αρχίζει να κάνει βασιλιά στη Μεσοποταμία. Ο κοντός θα την απάντησε σίγουρα με καμία. Καλά, και για τον Μέγα Αλέξανδρο δεν λένε ότι ήταν ψηλός, πάντως να ξέρεις. Εντάξει. Έμεινε στον μπαμπά. Δεν έμεινε στο σώμα του μπαμπά. Εντάξει. Κοντός. Ναι. Ωραία. Και αυτός ήταν. Ναι. Και ήταν πολεμοχαρής. Τον έχουμε όμως γιατί κατάκτησε. Ο κατακτητής λέμε. Έτσι και οι Τούρκοι κατακτητές. Ζηλεύουμε γιατί δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Ναι. Και άμα πάμε δεν έχουν κατακτήσει και άμα τίποτα. Στην Κωνσταντινούπολη που είναι 18 εκατομμύρια. Πήγα. Έχω πάει.
Είναι καθαρότερη η πόλη από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Καλά, μην το λες. Ναι. Μην το λες. Εκεί. Τι μην το λες, μην το λες. Έχει καλύτερη ανάπτυξη. Ποια έχει ανάπτυξη. Ναι. Έχει πάει, εσύ μου φαίνεται Κωνσταντίνο. Εσύ πήγες. Εγώ έχω πάει. Τι έχει δηλαδή η Κωνσταντίνο. Με το που πεις θα καταλάβεις ότι πήγες σε μια πόλη που επικρατεί το χάος. Τι μου λες. Χάος. 18 εκατομμύρια το χάος. Χάος. Εγώ είχα. Να μπαίνουν από δεξιά, από αριστερά, να τρακαίνουν συνέχεια στους περιφερειακούς. Να μπαίνουν. Ενώ εσείς κάθε μέρα στο περιφερειακό δεν τρακαίνετε. Εντάξει ρε φίλε, αλλά καλύτερη οδηγή. Καθαρότερη πόλη Κωνσταντινούπολη, μην το λες παρά έξω. Από την Τούμπα του Ζέρβα καθαρότερη. Μα δεν νομίζω. Τα είδες και για το Παρίσι που ψάχναμε την πιο βρώμικη πόλη στην Ευρώπη και είδαμε το Παρίσι. Μην το λες λοιπόν. Ζηλεύεις την Κωνσταντινούπολη. Καθόλου δεν τη λέω. Εγώ είχα πράκτορα. Για Σοφιά ζηλεύω. Εγώ είχα πράκτορα. Ωραία πόλη πάντως Κωνσταντινούπολη. Εγώ είχα πράκτορα. Και μου έλεγε πράκτορα. Πήγαινε. Τι πράκτορα, μυστικό ή πράκτορα ταξιδιωτικό. Όχι, 00. Δεν ξέρω εγώ. Ταξιδιωτικό. Δεν μπορεί εσύ να έχει και άλλου πράκτορε. Ναι. Πήγαινα, λέει, στα ξενοδοχεία στην Τουρκία και μα πετούσαν έξω με τι κλωτσιέ του Έλληνε. Πότε ήταν αυτό όμω. Πριν 10 χρόνια, 8 χρόνια, 7 χρόνια. Α, σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα, ναι. Όχι πριν από. Και ντράπηκα, λέει, που ήμουν Έλληνε, λέει, γιατί. Μα φερόντουσαν σαν απολύτη του. Ποιοι οι Τουρκαλάδε. Πέσωσε αυτό τον πράκτορα. Πέθανε. Ναι, α, δεν μπορώ να το πω. Να ρωτήσει οι Άγγλοι τι έχονται και κάνουν εδώ πέρα που είναι πολιτισμένοι και είναι καθαροί. Έχει μια, υπάρχουν... μια απάντηση εσύ. Πολλέ έχω. Γιατί είμαι γυρολόγο. Είσαι γλωσσά μεγάλο. Ναι, ναι. Έχει μια απάντηση. Ναι, φυσικά και έχω. Είσαι μεγάλο γλωσσά. Είμαι γλωσσά, τι να κάνω. Κατά βάθο τον Τουρκαλά το ζηλεύει. Μπα όχι. Δεν το ζηλεύω τα γήπεδα που έχουν γηπεδάρε. Καλύτερο πρωτάθλημα έχουν. Εννοείται. Ζηλεύω προ. Σε αυτό ναι. Την ομοψυχία τους και που έχουν για την χώρα τους, το ζηλεύω. Ευπατρίδη. Αυτό το ζηλεύω, ναι. Αλλά όλα στο στρατό πιο άντρες, δεν πάει η μάνα. Ναι. Γιατί εμείς όταν κάναμε πόλεμο δίδυνα με την Τουρκία, 19 χρονών όταν ήμουν στην Κόρινθο. Τι έκανες και στην Κόρινθο, αγόρι μου. Φινεοσύλλεκτος με τον Μπουγιουκλή ήμουν. Με τον Μπουγιουκλή, να κάτσε, πες μας μια ιστορία με τον Μπουγιουκλή. Πήγαμε εκεί. Στην Κόρινθο. Είχαμε τι σώμα εκεί, πεζικό είναι, τι είναι. Πεζικό. Είχαμε βρει ένα ταξίεργο. Τι ειδικότητα είχες, ειδικότητα. Τότε ήμασταν πεζικό. Α, σχέτο. Βρήκαμε ένα παοξύ ταξίεργο. Αλλά. Το Λάζαρο το Ζαφυρίδη. Να το Ζαφυρίδη. Ταξίαρχο, λέει, μη στεναχωριέστε ότι και να γίνει, λέει, εγώ θα Πάουκ είσαι. Τακτοποιήσω. Ναι. Δεν τακτοποιήσω μόνο τον Πάουκ, μαλλιούφε και τέτοια. Και σένα. Όλους. Όλους από εδώ πάνω. Από εδώ πάνω, βοηθούσε. Τι ωραίος αυτός γίνεται, ο Ζαφυρίδης. Γίνεται πόλεμος δίθεν και τα λοιπά και έρχονται όλες οι μάνες απ' έξω, όλες οι μάνες και λέγανε. Τι πόλεμος έγινε ρε. Που θα γινόταν με το σεισμίκ. Α, σεισμίκ, με το σεισμίκ και με ήσουν πιο πέρα. Να μετατεθούν τα παιδάκια μας σε κοντινά αυτά, μην πάνε και πολεμήσουν. Σε παιδότητα. Πού να πάτε στον πόλεμο με την Τουρκία ρε. Πού να πάτε σε πόλεμο με την Τουρκία. Ο Φράγκος Φραγκούλης τώρα βγαίνει και μιλάει, καλά κάνει. Πού να πάμε ρε Φραγκούλη. Πού να πάμε ρε Φραγκούλη στον πόλεμο. Να κάνω καλό σχέδιο. Το Κοστέτσο θα στείλει ρε Φραγκούλη. Πού να στείλει και το ψινάκι. Και το ψινάκι θα στείλει ρε. Και αυτοί που παίρνουν την κρεατίνη με τα βάριξε που θα κρυφτούνε. Αυτή είναι πιο ναι, αυτοί που κάνουν τα βάρη με την κρεατίνη, ξέρει που θα χωθούνε. Ναι, δεν θέλετε και πόλεμο. Συμφωνώ. Κάντε το σταυρό σα που έχουμε του Αμερικάνου. Καλημέρα στον Αμερικάνο πρόξενο. Τον αγαπάω πάρα πολύ με τη Marvel Mercedes. Μην έρθει εδώ και μας κάνει τίποτα. Αλλά, φίλοι είμαστε. Φίλοι Αμερικάνε πρόξενε, ναι. Καλημέρα Αμερικάνε πρόξενε. Καλημέρα. Ουάου, ουάου. Φτάνει, μη. Ουάου, καλημέρα. Με τον Αμερικάνο έχεις γίνει ρε, εσύ. Φτάνει με τον Αμερικάνο. Φίλοι είμαστε. Φιλακολιτάρι. Τι απέχω. Καλημέρα, είπε στον Αμερικάνο. Θα εγώ με τον Αμερικάνο. Τον κόσμο, με φυλάει. Με προσέχει. Με φροντίζει. Με υποθάλπτει. Εγώ εμένα τι. Σαν τι έγινε πόλεμος τότε στη Σερβία και πήγαν οι κομμουνιστές, οι κουκουέδες και κάναν αντίσταση. Πήγανε και αλλάξαν την ταμπέλα. Την άλλαξαν. Ναι. Ο δρόμος πάει από αλλού. Μεγάλη αντίσταση, κουκουέδες. Τον είδες τον Ένι, κρεάσε τον κουκουέ. Τώρα φτάνει, πας να πεις τη λέξη κουμούνα πάλι να τιμωρηθείς 20 ευρώ. Τι να πληρώσω τέλος χρονιάς κάνα 500 ευρώ. Τον είδες τον Ένι. Φουκαράς είναι. Τρεις ώρες λέει τον είχε ο Άγγελος. Τρεις ώρες τον είχε μαζί με τον Τερζή. Του έδωσε τη σύνθεση. Και του εξηγούσαν τι εστιάρης, τι πρέπει να κάνει, πού είναι όχι, ο στόχος, την ιστορία. Άμα του εξηγήσουν τι εστιάρης, θα φύγει με το επόμενο αεροπλάνο. Τι καλύτερα, λες να τον είπαν τρεις ώρες. Καλύτερα να μην του εξηγήσουν. Να έχει άγνοια. Άσε τώρα που του εξηγήσαν τι εστιάρης. Άμα πάντως, του πούνε τι εστιάρης ναι, του Νένικ, ναι, ναι. Θα πει πού είναι η Λουφτιάντσα να πάρει το αεροπλάνο να γυρίσω πίσω. Άσε ρε τώρα τον ενημερώσει. Πάντως σήμερα η Μέτροσπορ έχει τα πάντα όλα για το τι υπόθηκε σε αυτή την τρίωρη συνέδεση με τον Τερζή, στόχους ομάδα. Το ρόστε, να μάθει του παίχτε. Τι για την αρχή. Τον μίλησε τον Ένικ. Είχε εκεί τρανζέχει κάποιο μεταφραστή. Θα τον έλεγε. Τον Αρβανιτίδη τον πήρε. Δεν ξέρω. Και κοίτα να δει τον Παγάσα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο για τα θέματα του Άρη και το τι γίνεται, τι θα γίνει το Δεκέμβρη. Γιατί ήδη μιλούν στο κοιτινόμο στρατόπεδο για σφιχτό μπάτζετ. Θα πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται με του παίχτε που ανεβάζουν μετοχέ γενικότερα. Θα δούμε τι γίνεται και στα προκριματικά του Euro. Ωστόσο, να ξέρετε φίλε και φίλοι, ότι εδώ και λίγες μέρες στην πόλη μας έχουμε ένα καταπληκτικό δεκάρι, ένα μουσικό δεκάρι. Πραγματικά βγάζουμε το καπέλο στον ένα και μοναδικό Πλούταρχο, ο οποίος βγάζει ψηλές ακριβίες και δεν χάνει τόνο στη φωνή του.
όπου και να το δεις, το ταλέντο του πραγματικά σε μαγεύει. Θα είναι στο Θέατρο Βεργίνα από τις 4 το Οκτώβρη με παραστάσεις Παρασκευή και Σάββατο. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για τα εισιτήρια, μαζί του και ο Γιώργος ο Κακουσέος, ο γιος του, αλλά και η Αφροδίτη Χατζή Μινά. Εισιτήρια στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Rap and Cool μαζί με Καζαμπάκα μετά τον Κώστα Βαραγιάννη με το πολιτικό του δελτίο. Το καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να τα αλλάξει όλα και στη διασκέδαση, καθώς πλέον με το πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσια περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Και το Win One δεν σταματά εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές οδόνες των καταστημάτων Win, μπορείς να κερδίσεις ακόμα και ένα Peugeot 2008 και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 13800. Rap Cool Καζαμπάκας και σούπερ χαλή από κάτω, όπως λένε τα παιδιά. Γιατί γελάς πάλι, ρε, μακαλώγατε. Έκλεβες με τη ζυγαριά καθόλου? Για πες με τώρα. Ήσουν τίμιος τότε. Ήσουν ένα αρνάκι. Αρνάκι γάλακτος ακόμα. Μετά μεγάλωσες και έγινες κακός λύκος. Δεν μου λες πάντως να σου πω κάτι τώρα, χωρίς πλάκα. Εσύ τη ζηλεύεις την Τουρκία? Γιατί με ζηλεύετε, γιατί σου λέω όχι. Εγώ εσύ τη ζηλεύεις? Εγώ δεν το παίζω εθνικόφρονας. Ούτε έχω κανένα ταλγά με τον Έλληνα, ότι είναι κανένα σπουδαίο λαό και τέτοια. Οπότε δεν έχω να ζηλέψω. Δεν ζηλεύεις εσύ? Όχι, τι να ζηλέψω. Πάντως στην τον αμόρφωτο, εγώ τον αμόρφωτο με τα κοράνια και τον Μωάμεθ. Α, μπράβο, έρχεσαι στα δικά μου λόγια. Όπως είναι αμόρφωτος αυτός που πιστεύει εδώ ότι γίνονται θαύματα, άλλο τόσο αμόρφωτος είναι και αυτός 500 χιλιόμετρα πιο ανατολικά που πιστεύει στον Αλλάχ. Άρα δηλαδή, δεν έχουμε λόγο να του ζηλεύουμε. Όχι, αλλά πόσο μάλλον δεν μπορεί, κάτι. Δεν μπορεί ο δικός σας Θεός να είναι ο σωστός και το αλλού να είναι ο λάθος. Ο Θεός είναι ένας. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι. Εάν στην Τουρκία τώρα έτσι. Εάν στην Τουρκία έκανε αυτή την κριτική που έκανε τώρα εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι, με καλή διάθεση σαφέστατα. Παρακαλώ. Στον στρατηγό το δικό του, θα σ' είχαν μαζέψει ήδη τώρα και θα σ' είχαν μπουζουριάσει στο Κουρδιστάν. Θα σου απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσει. Στην Τουρκία εγώ με 30% ακροαματικότητα θα ήμουν στο κρατικό κανάλι και θα είχα μεγάλο μισθό. Έτσι λέω εγώ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε. Δεν το ξέρουμε οπότε αυτό. Άσε στην Τουρκία τι θα ήμουν εγώ και τι είμαι στην Ελλάδα. Άστε το παράδειγμα. Είσαι ο δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή στην Τουρκία. Στην Τουρκία μπορεί να ήμουν σε ένα κανάλι το οποίο να ήταν, ξέρω εγώ, πιο αυτό και τα λοιπά. Θα ήσουν ερδογανικό, αναγκαστικά όμω. Στην Τουρκία. Αναγκαστικά μα το δημόσιο. Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είσαι ελεύθερο πουλί, ρε. Αν δεν κάνει. Άμα δεν έχει φίλο πολιτικό. Φίλο παπά. Φίλο επιχειρηματία. Ναι. Πολιτικό είπες. Πολιτικό. Δικαστή. Δεν, το δικαστή σε έπεται. Ο δικαστή σε κρίνει ανάλογα. Πρέπει να έχει και δικαστή. Ρε Σικουλιάνε, μην μπερδεύεσαι. Ο δικαστή στο τέλο σε κρίνει. Ναι, αλλά. Γίνεσαι κάτι και μετά. Ο δικαστή, α τον ήσυχο το δικαστή. Άρα λες παπά, πολιτικό. Παπά, πολιτικό και. Αυτά. Παπά και πολιτικό. Αφίλο γκέι, γιατί να μην έχει. Για να έχω καλέ σχέσει. Γιατί να μην έχει. Οπότε άσε την Τουρκία τώρα εσύ εδώ κανίβαλοι που άμα δεν έχει παπά. Μεράσω, σε εισαγωγικά παπά μεράσω, δηλαδή μέσον, δεν πας τώρα. Εδώ θα πάρουν εκπομπή 30% ακροαματικότητα στην ΕΡΤΡΙΑ. Αφού δεν άσε με τώρα τι θα ήμουν εγώ στην Τουρκία. Άσε τι θα ήμουν εγώ. Γιατί λες ότι οι Τούρκοι λειτουργούν αξιοκρατικά, αυτό μου λες. Όχι, εσύ τους ζηλεύεις εσύ επειδή είσαι αξιοκράτης. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Άντε, μπράβο. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Πας στην Κωνσταντινούπολη και ντρέπεσαι. Γιατί ντρέπεσαι? Λέει ένας φίλος, πως τι λέει, τους έχεις ζήσει τους Τούρκους, λέει εσύ που τους λες τα καλά λόγια. Είπα εγώ καλά λόγια για τους Τούρκους. Ναι, αλλά ξεφωνείς πάλι εμάς. Δεν λες τους άλλους, αλλά ξεφωνείς εμάς. Οι εθνικόφρονες, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Οι δεξιόφρονες. Δεν είναι όλοι εθνικόφρονες. Άκου τώρα εδώ τώρα. Εδώ με μια Μακεδονία. Ναι, τι Μακεδονία. Οι Μακεδονομάχοι ζηλεύουν κατά βάθος τους Τούρκους. Γιατί σου λέει, εμείς δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε ένα όνομα. Κάναμε 5 συγκεντρώσεις της πλάκας. Το πιο μαχητικό ήταν το αερόστατο του Μπούζου, να πούμε. Όπα. Ναι. Ο πιο. Ο προστάρης, δηλαδή, είναι ο Μπούζος, έτσι. Τι να ζηλέψουν οι εθνικόφρονες. Είναι τα να γίνει πόλεμος και ήρθαν οι μάνες και πιάναν τον Τζουμάκα, να πούμε, και τον Παπαντονίου να σώσουν τα παιδάκια τους. Μας τρελάνετε εδώ στην Ελλάδα, ρε τώρα. Την καλημέρα μου στη Κεφαλονιά. Έχει κάνει κανένα στρατηγός. Έχει κάνει κανένα στρατηγός σαν και τον Φραγκούλη και τον προηγούμενο. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι. Κάνα κατακτητικό αυτό. Σενάριο. Να κατακτήσεις, ρε. Να πεις να κατακτήσω τα Σκόπια. Η Τουρκία που κάνει κατακτητικό, τι έχει κάνει? Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι. 80. Εμείς πόσα είμαστε? 10. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή μου το λες, οι Τούρκοι τι έχουν κάνει κατακτητικό, δηλαδή.
Τι έχουν κάνει κατά κύριο. Μπήκα στη Συρία, ρε. Ναι, μπήκα στη Συρία, ναι. Μπήκα στη Συρία. Αν δεν του άφηναν οι Αμερικάνοι και οι άλλοι, μπήκα, θα σου έλεγα που θα έπαιρναν. Στη... Ναι. Εσένα οι Αμερικάνοι τι έχουν, να σκάζουν ροδάκινο μαρμελάδα. Το ίδιο κάνουν και στου Τούρκου. Δεν ξέρω. Στον ίδιο βαθμό κιόλα. Άρα τι να ζηλέψει εσύ από τον Τούρκο, το ίδιο λε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ότι είμαστε μία ή άλλη. Αυτό λέω. Ο Τούρκο που Παπασταθόπουλο πάει και χαιρετάει. Δεν λέει έχω 30 ετών. 10 εκατομμύρια στην άκρη δεν παίζω στην εθνική. Σου είπα, αν είναι κάτι το οποίο λέω γιατί να μην το πω. Δεν σα αρέσει. Είναι, είναι πατρίδη. Ναι, δεν σα αρέσει. Την έχουν πολύ ψηλά. Δεν σα αρέσει. Τη θρησκεία του δεν την έχουν ψηλά. Εσεί την έχετε ψηλά, μόνο να κλέβετε είστε. Να βρείτε τον Παΐσιο να πουλάτε κάστανα. Άντε μπράβο πρωί-πρωί. Καλά, αφού εσύ δεν την έχει, τι τρελαίνεσαι. Εγώ τη θρησκεία ψηλά. Για... Εσύ κρίνει του άλλου. Καμία θρησκεία δεν έχω ψηλά εγώ. Άλλο λέω εγώ. Λέτε ανόητοι αυτοί που πιστεύουν στο Μάμεθ. Ποιο το είπε αυτό. Λέμε ρε παιδί μου, χαζί η Τούρκια αμόρφωτη. Ενώ εσεί τον Ραφαήλ που τον κάνατε άγιο είστε έξυπνοι, α πούμε, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, ρε, στην Τουρκία πε τον Αφαλοκροκόρακα, αν έλεγε αυτά που λέει εδώ στο ραδιόφωνο, όχι σε δημόσιο κανάλι δεν θα ήταν, λέει, αλλά σε δημόσιες φυλακές θα ήταν. Ωραία. Ναι. Όχι σε δημόσιες θα ήμουνα και ήρωα και θα είχα απόξω του κομμουνιστέ να με βγάζουν έξω. Ναι, αλλά στη φυλακή θα ήσουν. Και τι έγινε. Θα έγραφα βιβλία σαν τον. Σαν τον πώ το λένε στον. Θα τη βρει την άκρη, θα έγραφα βιβλία σαν τον αυτόν. Αυτά που μα έστειλε στα αρβασάκια τα. Όχι, ρε. Ο Μητρούδης που έδιωξε τον Γκάλι αλλά δεν τον έδιωξε. Ναι. Ναι. Ωραία. Και δεν μασούσε από τους σουπεράδες ο Μητρούδης, έτσι με είπε εμένα. Ναι, ναι. Αλλά όταν έβρισε τον Σαωρίδη σε μια γενική συνέλευση, σε δύο μέρες το βγάλανε από τον Εραστέχνη Άρη. Άσε ρε Μητρούδη πρωί-πρωί. Πούλησε σκάφη. Καλημέρα στο Θεόφιλο. Ναι. Άσε, τώρα καλημέρα. Καλημέρα. Μη. Ο αλευρωμένος... ο γιατρός του είπε να μην το συγχύζεις. Ναι, ναι. Σωστό. Άσο Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν. Ναι, ναι. Ναι, εκεί ναι. Ναι, το συγχύζει το παιδί. Ελληναράδες. Λοιπόν, σφιχτό μπάτζετ. Ποιο που. Ο Άρης. Πάμε λίγο μέτρος να δούμε λίγο τα θέματα και να τα σχολιάσουμε. Τώρα το πάρα... είδε η μέτρος ότι είναι σφιχτό το μπάτζετ. Τώρα αφού λέμε ρεαλιστική προσέγγιση θα γίνει. Ο Χαριστέας το είπε. Ναι. Ο Χαριστέας ξέρεις τι είναι. Το τσατσάκι του Προέδρου είναι ο Χαριστέας. Αφού δουλεύει για τον Άρη, τι τσατσάκι. Κατάλαβε. Επειδή έχει ένα προφίλ. Σου πω εγώ για τον Χαριστέα. Ναι. Ο Χαριστέας επειδή έχει ένα προφίλ να πούμε. Ωραίος κτλ. Μπρουτάλ, ωραίος τύπος. Το σέβονται οι Αριανοί και λόγω του Euro. Είναι ο Ζαγοράκης του Άρη. Ναι. Αυτή το ρόλο θα παίξει να πούμε. Έχει και καλό λόγο. Ναι. Πολύ θα δώσει καλό λόγο. Ο, πώς το λένε, ποιος? Ο Χαριστέας τον Άρη στον επόμενο μεγάλο επενδυτή όπως έκανε ο Ζαγοράκης. Who knows, δεν το ξέρει κανένας αυτό. Who knows. Ε, ή, θα κάνει, ή θα κάνει άσο ημίχρονο διπλό τελικό και την κότα θα κάνει. Μάλιστα, λοιπόν. Λέγε ρε Χαριστέα πρωί πρωί. Σε σεβόμαστε. Λίγα λόγια τον Άγγελο είναι πουλενάρα. Εγώ το καραγουστάρω με χίλια. Εσείς φτιάξτε πουλενάρες. Μα είναι, εμένα... είναι από τους ανθρώπους που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι σφιχτό μπάτζετ. Αυτός θέλει που δεν είναι σφιχτό το μπάτζετ. Ο άνθρωπος είναι, ξέρει μπάλα. Έτσι. Έχει γνωριμίες. Είναι πρόσωπο αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό το πρόσωπο εγώ θα το κρίνω κατευθείαν επειδή ο πρόεδρος του είπε έχει σφιχτό μπάτζετ. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ τι είσαι. Εσύ τι είσαι, τσατσάκι του Προέδρου. Τσατσάκι του Προέδρου. Δεν είναι τσατσάκι. Επειδή δουλεύει στον Άρη, τσατσάκι. Τσατσάκι, ρε, τι έβγαλε. Κριτική μηδέν. Ναι. Ξύλινος λόγος. Έκθεση 19. Το γουστάρω εγώ τον Χαριστέα. Ναι, αλλά το ξεπατώνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν τον Γιαννούλη. Το γουστάρω, σαν τον ξεπατώνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το γουστάρω τον Χαριστέα. Χρειάζεται στην μπάλα ο Χαριστέα. Με αυτό λέονται. Ναι, από την άλλη μεριά. Με 10 Χαριστέες. Το σφιχτό μπάτζετ ξέρει τι είναι. Δεν έχουμε μαντήλα να κλάψουμε. Αυτό το σφιχτό μπάτζετ. Γι' αυτό φταίει ο Χαριστέας. Όχι, ρε παιδάκι. Είπα εγώ το παλικάρι ότι τον θέλουμε στην μπάλα. Αυτό λέω. Οπωσδήποτε. Μπράβο. Μακάρι να είχαμε 10 Χαριστέες όλες τις ομάδες και να ήταν σε αυτό το πόσο. Μακάρι. Ξέρει και ελληνικά. Και ελληνικά. Ξέρει ενώ και μπάλα, ξέρει. Ενώ οι δικοί σου ξέραν 22 λέξεις. Εντάξει, δεν πειράζει. 22, αλλά τους είδες. Βέβαια. Συμβουλή της Ευρώπης ήταν. Ευρωβουλευτές. Αλλά δεν χρειάζεται πολλές λέξεις στην Ευρωβουλή. Είσαι στην Τουρκία αντιφάσεις. Δεν χρειάζεται πολλές λέξεις. Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Άρα πάμε για σφιχτό. Είναι πρωτόγονοι δηλαδή οι Τούρκοι. Ναι. Ενώ εσύ που έχεις το Ζαγοράκι στην Ευρωβουλή δεν είσαι πρωτόγονος. Έλα. Βρε όλοι τον αγαπάω τα, και τον Ζαγοράκι. Τα ίδια είμαστε. Παίκτη, όλοι, ναι. Σαν παίκτη ξέρεις τι. Και ωραίος τύπος είναι. Γιατί. Είστε, ναι. Και αθληταράς. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά τώρα να πάει στην Ευρωβουλή. Εντάξει, να κάνει. Τώρα, σε φταίνει οι Τούρκοι τώρα. Ναι, αλλά την παράσταση την είχαμε κορμοσάσια, εμφάνιση. Άλλο αυτό. Οι άλλοι στέλνανε και μην πω τι στέλνανε. Εμείς τουλάχιστον είμαστε κούκλο. Σωστό. Λοιπόν. Στην εμφάνιση δεν μπορεί να πει η κουβέντα κανένα. Ικανοποίηση λέει και ένα χτύπημα εδώ πέρα. Μια από μέσα του Άρη και θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ. Του Γερμανού από το ρόστερ. Του αρέσει το ρόστερ. Του είπε ο Χαριστέας πες αυτό. Α. Του είπε πες αυτό. Ναι, γιατί. Τρεις ώρες το μιλούσε. Τρεις ώρες μαζί με τον Τερζή. Τον είχαν εκεί. Του ο Ανδρώνης στο τέταρτο μας διώχνει. Ο Ανδρώνης και πάλι κέρδισε. Γιατί έκατσα λίγο τα είδα. Πάλι κέρδισε. Διπλό έβγαλε μέσα στο Εδεσαϊκό.
Ποιο? Ο Ανδρώνης, ποιο? Ο Κύπριος κέρδισε. Ναι, Πατζαράς. Πατζαράς, 3 στα 3 σε ρίκανε. Α, γι' αυτό δεν μα φωνάζει πάνω τώρα. Αλλά τι δύο Κυριακέ. Δύο Κυριακέ δεν ασχολείται με εμά. Εντάξει. Ναι, άρα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε, κατάλαβε. Πανηγυρίζει. Δεν λε ότι θε. Ναι. Τα σωστά θα λε. Βέβαια. Τα σωστά θα λε. Έχουμε να δούμε τα πρόστιμα να έρχονται από πολύ μακριά. Και από... Γιατί? Ε? Γιατί δεν πρέπει να βελτιώσει την εικόνα σου. Πρέπει πάντα. Πρέπει δηλαδή να έχει φόβο Θεού και φόβο ανθρώπου πάντα στον νόμο. Πε τα ρε Κωνσταντίνο. Τι πράγμα είσαι. Όταν λε, ξέρει, δεν μπορώ να το πω. Γιατί θα με τιμωρήσει το ραδιοτηλεοπτικό. Δηλαδή είμαι παλιά άνθρωπος, αλλά φοβάμαι. Αυτό λέει ουσιαστικά ο κόκκινος εδώ. Ότι δεν θέλω να φτιάξω την εικόνα μου, δεν θέλω να μην γίνω καλύτερος. Ο φόβος με κάνει. Δεν μας κυνηγά, δεν μπορώ να πάω εγώ. Θα με πάω στο δικαστήριο. Ο φόβος πουλάει σε όλο τον κόσμο όμως. Και οι θρησκείες πουλάνε φόβο. Σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Και οι κανόνες εφαρμόζονται γιατί υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας. Πάντως εγώ είμαι με στο εξωτερικό εδώ, επειδή αγαπάω... είμαστε χαλαροί γι' αυτό. Εγώ αγαπάω τον πατριάρχη μου. Ναι, ναι. Και αφού είναι με τον Τούρκο πατριάρχη μου. Δεν το ξέρουμε. Ναι, αυτό. Το ξέρουμε. Γιατί να μην είμαι κι εγώ, έτσι δεν είναι. Limit up. Με υπογραφή σας πείραξε. Σας πείραξε ο στρατιωτικός χαιρετισμός των Τούρκων. Ενώ ο πατριάρχης σας που είναι με τον Τούρκο δεν σας πείραξε. Δεν το ξέρουμε, σου λένε fake news. Μου στέλναν 10 μηνύματα εδώ. Ελαρώτα τον Μπούζα, μα είναι fake news. Θα το δει κι αυτός. Μπορεί να βγει σήμερα το μεσημέρι και να πει ναι, παιδιά, ήταν fake news. Μπορεί να την πατήσουν. Έτσι θα το πει. Αυτή η ανάρτηση έρθει από το 18 λένε. Limit up. Πατριάρχη και να θέλει τον πόλεμο τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Παιδάκια να πούμε σκοτωθήκαν 6 χρονών. Άσο, δεν θέλω ούτε να το σκεφτεί. Ρε γαλόφωνες, ρε Φρασουά Μιτεράν. Τα είπαμε, ζεσουί. Κάνατε κανένα λεπτό ηγή, ζεσουί πα. Αμπλέμ δε βουάρτε λα πατρί σου, η Γαλλία. Το μιλά, ναι. Χτυπήθηκε, ναι. Αλλά δεν μπορείτε, ζουν, δε γκουν, δε τζούμε, μπουμ. Αλλά με δεν κάνατε για τα Συριάκια τα καημένα, τα Συριάκια. Τα Κουρδάκια δεν έχουν ψυχούλα, μανούλα δεν του γέννησε, Δεν κάνατε καν αυτό, σαν δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ πρωί-πρωί. Limit up. Με υπογραφή Φερέιρα. Τι είναι αυτό. Και έχει, Γιαννούλη. Ναι. Λιμιό, Μίσιτς, ναι. Σβιντεύσκι. Ναι. Και οι τέσσερις έχουν πάρει τα πάνω τους. Πόσα εκατομμύρια παίρνει το χρόνο αυτός? Ποιος? Ο προπονητής. Ο Αμπέλ? Ναι. Δύο εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Και έκανε το Λιμιό να τρέχει. Μα ο Λιμιό έτρεχε ούτω ή άλλω. Να σου πω κάτι. Τον ανέβασε ποιοτικά. Δεν έκανε να τρέχει. Ο Λιμιό έτρεχε ούτω ή άλλω. Να σου πω εγώ τα λίμητα. Πένα-ένα. Τα λίμητα. Ναι. Το Μίσιτς του βγήκε κατά λάθος. Ένα. Το έκανε όμως. Άσε. Ναι. Κατά λάθος του βγήκε και ο Πασχαλάκης πέρσι τον άλλον. Άστα. Τον άλλον είχαν βάλει. Κατά λάθος. Δεύτερον. Το Λιμιό θα κάνει κανένα τίποτα από μόνο. Όλοι κατά λάθος θα κάνει. Στάσου. Μίγδαλα. Έφτιαξε το Λιμιό. Τον ανέβασε, μην κι άλλο. Άμα του μάθει να τριπλάρει, θα τον πω limit up. Ναι. Θες άλλο να. Άλλωνα. Ο Σφιντεύσκι δεν ήταν σκόρερ πέρσι. Ήτανε. Από το που δεν έβαλε ένα γκολ. Τον έκανε. Επειδή δεν τραβάει ο Άκπο. Τι limit up. Άλλο ποιον έχει limit up. Το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη τι Γιαννούλη. Δεν έλεγε να πάει σαν Ζαβατζίδι όλο το καλοκαίρι. Τον έκανε βάρη το Γιαννούλη. Σαν τον Άγιο Φανούρι. Άρα και χωρί βάρη τον έχει κάνει καλύτερο. Σαν τον Άγιο Φανούρι. Άγιο Φανούρι, αλλά τον θέλει μισή Ευρώπη τώρα στα μπακ. Στα μαρκαρίσματα. Σε είδαν από κάτω σου λέει τα φλαράκια. Αυτό τον έφτιαξε δηλαδή. Ξέρεις τι μου είπαν. Τι είπαν. Τι μπακάρα είναι αυτός ο Γιαννούλης. Ναι. Είδα από κάτω τα φιλαράκια. Κακός από... είναι ο Γιαννούλης. Τι μπακάρα. Τον έφτιαξε ο προπονητής δηλαδή. Τον Καντουρί που τραυματίζεται κάθε λίγο δεν τον έφτιαξε. Αυτός θα τραυματίζεται από μάνα. Είναι έτσι. Πήγε να έπαιξε πάλι ένα φιλικό, πάλι κάκωση. Τον άλλο, τον αυτοάνος γιατί δεν το φτιάχνει. Ποιον αυτοάνος. Μια χαρά. Το Μάτος γιατί δεν το φτιάχνει. Αυτοάνος εσύ το λες. Μια χαρά είναι ο φίλος. Τι μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πιο αργός και από το θάνατο. Λες εσύ. Θα τον κάνει γρήγορο. Λες εσύ. Θα του βάλει γκολ με τα αριστερό. Ναι. Θα του κάνει τα μαρκαρίσματα που είναι. Αντεπίθεση και φάουλ. Α τα limit up σε μένα τώρα. Μόνο limit down για να κράσει. Όχι limit up ο Λιμιός. Ο Λιμιός limit up είναι τριπλάρο σκοράρο. Αυτό τρέχει μόνο και μαρκάρι. Ναι. Και με τον άλλο τον προπονητή τα έκανε αυτά. Έκανε. Δεν έκανε κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δεν κάνει κάτι καλό, αλλά δεν το κάνει το έκανε ο προπονητής. Limit up τον Πασχαλάκη. Ναι, μου, το Πασχαλάκη limit up. Ο Πασχαλάκης limit up είναι. Δεν τον έχουμε. Είπαμε limit up. Ο Βαρέλα limit up είναι. Είπαμε για Πασχαλάκη. Τι με λες τώρα. Είπαμε Γιαννούλη, Λιμιό, Μίση και Σβιντέρσκι. Μίση κατά λάθος βγήκε. Τον είχατε 8ο χαφ και βγήκε ο καλύτερο. Από πρόγραμμα βγήκε. Ο Λιμιός πέρσι έκανε 12 συμμετοχές. Τι έκανε? 12. Εντάξει. Τι εντάξει. Φέτος τον έχει βασικό, έχει κάνει ήδη 12. Επειδή ο Ζαμπά είναι φελός. Και πάει στη Μύκονο διακοπές. Τι να κάνω, Ζαμπά το μυαλό του. Πού ήταν, στη Μύκονο ήταν. Για να βγάλει κούστα. Γιατί δεν τα είπατε. Τα είπα, ο Βαρέλα ήταν στη Σαντορίνη. Νοσοκομείο στη Σαντορίνη, κάτσε. Το συνάντησα στη Σαντορίνη. Όταν πει πριν ένα μήνα, ενάμιση είχαμε διακοπή. Σεπτέμβριο, Σαντορίνη. 10 μέρες διακοπή είχαμε. Ακούδω, Κουλιανέ, όταν είσαι σε περίοδο μπάλας, ναι. Απαγορεύεται το μπάνιο καταρχήν στη θάλασσα. Άι να το κρατήσει. Γιατί Σαντορίνη δεν κάνει μπάνιο. Σαντορίνη, μια χαρά τον είδα εγώ έκανε μπάνιο. Πού τον είδε. Μια χαρά με τη Σαγιονάρα. Την ηχάρα του τη μαύρη την είδα. Σαν Τωρίνη, μισή παραλία έχει. Στην κόκκινη με τη μήνυ παραλία τον είδα. Πού τον είδε να κάνει μπάνιο. Ελά, ρώτα τον άμα έκανε. Θα με τρελάνε. Ο άλλος ο Ζαμπά
θέλει και πάει στη Μύκονο. Για μπάλα είναι. Πού το limit up? Limit up, ξέρεις τι είναι στην μπάλα. Έχω τον Ζαμπά και τον Ακπομπ. Έχω 10 εκατομμύρια ρήτρα, τον πουλάω 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι το limit up. Τώρα ο Λιμιός που τρέχει, άσε και τα άλογα τρέχουν. Το κάνει στον Σβιντέσκι και στου άλλου. Ο Σβιντέσκι τι πέρσι δεν έβαζε γκολ? Όχι. Πώς? Βασικό ήταν πέρσι ο Σβιντέσκι. Γιατί φέτος ήταν. Δεκάλεπτα πέρσι. Φέτος ήταν βασικό. Από πού ήταν βασικό? Ποιο έπαιξε? Δεν είναι καλά ο άνθρωπο. Ποιο έπαιξε με την άκρη? Τι? Με την άκρη, ποιο έπαιξε? Ο Σβιντέσκι. Γιατί? Τελευταίο μάτι γιατί δεν τραβάει ο Ακπομπ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Το ξεκίνησε βασικό αυτό. Με τον Αστέρα, ποιο έπαιξε? Ρε παιδάκι μου, άλλο λέω. Αυτό το ξεκίνησε βασικό. Το Σβιντέσκι ο προπονητή. Όχι, αλλά στην πορεία τον έβαλε. Γιατί είναι ο άλλο πατάτα γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, αλλά τον έβαλε και το δικαιώνει. Τι να κάνουμε τώρα, να μην το πούμε. Ο Καντουρί τραμπατία. Λιμιτάπ. Ο Μαουρίσιο που είναι limit up. Ο Μαουρίσιο τραυματίες, ρε Κωνσταντίνε, μην με λες. Ο Βέβαιο που είναι limit up. Τραυματίες είναι αυτοί, ρε γονού. Ο Αγκούστο που είναι limit up. Τα χαρά είναι Αγκούστο. Ο Βαρέλα που είναι limit up. Ο Πασχαλάκης που είναι. Ο Μάτος που κάνει κάθε 3 λεπτά φάουλ με τον Αγκώνα. Πού είναι limit up. Φαγώθηκε. Γίνεται όλη η ομάδα να είναι limit up. Άμα ήταν limit up όλη η ομάδα θα έπαιζε τώρα. Πουλάει στην εφημερίδα το limit down. Βιερίνια, limit down θες. Βιερίνια, επιστρέφω λέει τώρα το Δεκέμβριο. Πόσες φορές με τα λόγια επιστρέφεις? Πόσες φορές είπε ο Βιερίνια επιστρέφω? Επιστρέφει λέει ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Λέει το Δεκέμβριο τώρα, το Νοέμβριο λέει ποιο μάτσε έχουμε. Μπες έξω αριστερά, όχι με την Ξάνθη και τον Πανετολικό, σε κανονικό μάτσε. Με τη Λαμία, θα πει ένα δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο. Πόσο να πει. Και εγώ αν είμαι 51 χρόνια παίρνω ένα τέταρτο. Και αστού έρχεται 6 μήνες εκτός. 10 λεπτά, αγάπη. 10 λεπτά τον Νοέμβριο, ένα μιμήχρονο το Δεκέμβριο. Πάμε να δούμε λίγο τον Ιανουάριο τι έγινε. Έμετα να τον πιάσει. Λοιπόν, το περιμένω εγώ, να ξέρει. Έξω αριστερά. Είμαι σίγουρο ότι τον περιμένει. Για το ψυγωνία κιόλα με το πιστόλι τον περιμένει. Όχι. Είμαι σίγουρο πω τον περιμένει. Είμαι αντίθετο καταρχήν να παίξει εξτρέμ. Εγώ είμαι υπέρ. Εσείς υπέρ. Δεν χρειάζεται να κάνει τη λάντζα πλέον ο Βιερίνια. Μόνο θα σερβίρει. Τι θα είναι, σερβιτόρο. Τη λάντζα θα την κάνει ο Γιαννούλη από πίσω που είναι και νέο, είναι και φρέσκο. Ο Μπίσεσβαρ, πού είναι το limit up του Μπίσεσβαρ? Δεν είναι, άμα ήταν. Ο Πέλκα που είναι limit up. Ο Πέλκα που είναι limit up. Αυτή είναι limit down. 9 παίκτες limit down. Κάτσε ρε φίλε, θα γράψουμε πρωτοσέλιδο το limit down. Ναι. Το limit up θα πουλήσει. Άμα πει limit up δεν την πάρει την εφημερίδα κανένα. Greek agents. Και έχει. Greek agents. Το Sport Time αναλύει τα πεπραμένα των Ελλήνων ατζέντιδων το καλοκαίρι. Έχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ποιοι ήταν ανεβασμένοι, ποιοι παραλίγο, ποιοι ακριβοί, ποιοι MVP. Έχει ένα θεματάκι με τους ατζέντιδες. Ένα χτύπημα εδώ με Βιερίνια. Γρήγορα, γρήγορα να δούμε πρωτοσέλιδα. Γιατί με τα limit up πιάσαμε πολύ. Γίνεται Βαλμπουενά, λέει η Sport Day. Ακόμα ένα χρόνο θα τον ανανεώσω τον Βαλμπουενά. Ναι, θα τον πάρω στο γυροκομείο, ναι, εντάξει. 36. Εντάξει. Έτοιμος ο Βιερίνια και εδώ και άλλο χτύπημα. Το άλλο σύστημα ψάχνω Ήβιτς στην αγορά. Δεν ξέρω τι ψάχνω Ήβιτς. Τον πιστεύεις τον Ήβιτς? Όχι. Όχι. Τον Ήλια Ήβιτς, λέμε. Όχι. Όχι τον δικό. Τον άλλο τον πιστεύω. Όχι τον Βλάντα, ναι. Τον Βλάντα τον πιστεύω σαν προπονητή. Ναι. Τον άλλο δεν τον πιστεύω. Η live έχει την νίκη του Βλάντα. Άμα ήταν μάγκα θα γίνονταν προπονητή. Έγινε ατζέντη. Α, ατζέντη γίνεται και η θεία μου η Μαρίτσα. 30... Και παπάδε στη δράμα γίνανε ατζέντη. Ατζέντη γίνανε. Βγάζουν φράγκα όμω, να ξέρει. Κουτσί Μαρία ατζέντη. Βγάζουν φράγκα. 31 πονταλάκια για πλάκα λέει η live. Έχει αυτό το χτύπημα. Άλλα δύο ταλέντα από το εξωτερικό για την εθνική Ελλάδο μαζί με τον Χατζηδιάκο. Έτσι που άρπαξε την ευκαιρία γιατί ήταν καλό ο Χατζηδιάκος. Βέβαια. 40 κιλά άντρας. Μια χαρά. Ένα 80 στόπερ. Τι είδα. Να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, αυτά βγάζουμε. Άσε με καημένη τώρα. Λοιπόν, έχει τριάδα φωτιά για το φως, ένα χτύπημα. Και εδώ θέλω να πάμε. Εδώ. Νέα βόμβα με ιατρούδι ο κόκκινος. Ποιο είναι ο ιατρούδι? Αυτό ήταν το εργοτέλη πριν να ήταν ο Σάκη. Πάτε παιδιά, αυτό με τις βόμβες δεν μπορώ να τα καταλάβω, κύριε. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα διώχνεις εσύ τώρα. Πώς θα λέγανε εκείνα τα πιστόλια που βάζαμε. Τα νεροπίστολα πια. Όχι, ρε, τις καψούλες που βάζαμε. Έχει τα καουμπόικα αυτά για τα. Τα ψέτκα στα φάλτα μπαν που βάζαμε. Φάλτα μπαν που πηγαίναμε. Πώς τα λέγαμε αυτά, ρε φίλε. Τις καψούλες, τις κόκκινες, πώς τις λέγαμε. Πώς λέγαμε, ρε καψούλες. Αυτά είναι τα μπαν του Ολυμπιακού. Αυτά είναι τα μπαν. Πήρε 34 εκατομμύρια ο χοντρό και φέρνει τον ιατρούδι. Και τον πενζιάδα νικό. Άτε, χοντρέ. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Θα μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Εκεί μπορεί να μάθετε. Μετρόπολης ακούτε, τα κουμπαράκια είναι εδώ. Άκου εδώ τώρα. Τι έγινε τώρα εδώ? Χθες το απόγευμα. Τι? Λέω δεν έχει μάτς, θα κοιμηθώ 4 ώρες. 4 ώρες? Αφού ξυπνάω 7 το πρωί. Τι βόδαρος είσαι, ρε. 4 ώρες. 4 ώρες. Το μεσημέρι. Ξέρεις τι, από τις 2 στις 6. Το πενθήμερο μου, ξέρεις τι χαμαλίγη είναι. Ξέρω. Ωραία. Τι είσαι μυρμήγη, το ξέρω. Ναι. Τι έκανες? Πάω τουαλέτα. Πόσες ώρες? Κάθε κανένα τέταρτο διαβάζω. Διαβάζει που πάει, τα ναι. Στέλνει μήνυμα Messenger. Ο Μαύρος. Πόκο. Λέει. Τι λέει? Ο κύριος Γρηγόρης έχει τριπλάσια ηλικία από τη Στέλλα. Ενώ σε 10 χρόνια θα έχει διπλάσια. Κάντε τον όπως ο Ποκολόγος. Να βρείτε πόσο χρονών είναι σήμερα ο κύριος Γρηγόρης. Να βρούμε και τη Στέλλα.
30 και 10 του γράφω. Αμέσως. Ναι. Ναι. Εξήγησε... Την ώρα που ήσουν στο κάθε σπίτι. Εξήγησε πώς τα βρήκες φαλάκρα. Ναι. Σε δύο λεπτά στην τουαλέτα του λέω. Είχες έμπνευση. Τιμό μου τώρα ξύπνησα του γράφω. Και τι απαντάει ο Μαύρος. Τι απάντησε. Αυτό είναι το θέμα. Τις σοβαρές αποφάσεις τις παίρνω μόνο όταν κάθομαι στη χέστρα. Αλλά κοίτα να δεις κάτι σας ενώνει σας δύο. Όλες τις αποφάσεις παίρνετε εκεί στο λεπτό. Πώς το βρήκες λέει φαλάκα. Κάθεσαι ώρα. Εγώ δεν κάθομαι. Είμαι γλίγορος. Λοιπόν, άμα δεν βουδιάζει το πόδι μου. Ναι, δεν φεύγεις από την τουαλέτα. Είναι μια απόλαυση. Λοιπόν, 90-90-90 να πούμε τις καλημέρες μας και όχι μόνο. Σήμερα πάντως έχει ένα ματς το οποίο εγώ θα το παρακολουθήσω από την αρχή για τα προκαταρκτικά. Και να δω τι θα γίνει στο τέλος. Παίζει Γαλλία-Τουρκία σήμερα για τα προκριματικά του Euro 2020. Θέλω να δω την αντίδραση των Γάλλων απέναντι στους Τούρκους. Τι είναι οι Γάλλοι. Γαλλία-Τουρκία, μπάλα έχει σήμερα. Ναι. Τι είναι Ευρωπαίοι. Τι είναι οι Γάλλοι. Τι είναι. Το Βαρθολομαίο έχουν. Δεν ξέρω ποιον έχουν. Το Βαρθολομαίο δεν έχουν πάντως, σίγουρα. Δεν έχουν. Ναι. Καθολικοί είναι. Καθολικοί έχουν. Ναι. Άλλος κύριος αυτός. Ναι. Καθολικοί δεν είναι οι Γάλλοι. Πού να ξέρω εγώ τι είναι Γαλλία. Τι να ξέρεις, τι. Ναι. Εγώ στο Δελασάλ καθολικό. Ακριβώς, ακριβώς. Που τα έχεις κάνει γαλλικά, ρε. Καλοί άνθρωποι, καλοί λοιπόν, άνθρωποι. Λοιπόν. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα βγάλουν κάποια αντίδραση οι Γάλλοι. Έτσι, για όλα αυτά που. Κάτσε, δεν ήταν. Γιατί να βγάλουν. Ζεσουί Φραντ, δεν είχαμε εμείς από τους συμπαρασκόμαστε. Όχι άλλο ήταν οι Γάλλοι. Εσείς. Ναι, εμείς. Βγάζουμε αυτό το απ' έξω, ναι. Έγινε, δεν είχα κανένα λεπτό σιγή. Ναι. Λοιπόν, για την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, ναι, κάνατε ναι. Λεπτό σιγή. Λεπτό σιγή. Τώρα για την τρομοκρατική επίθεση στους Κούρδους εκεί. Δεν κάνατε. Δεν κάναμε, όχι. Δεν γιατί. Γιατί είναι Κούρδοι και άλλοι είναι απαρίλα. Τα παιδάκια τα κουρδάκια. Δεν παιδάκια. Έλατε με αυτό. Δεν παιδάκια τα κουρδάκια. Έχει ενδιαφέρον επομένως το Γαλλία-Τουρκία σήμερα. Είναι τα καημένα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, λέω, το Γαλλία-Τουρκία σήμερα. Θα το δούμε πριν, με διάρκεια, μετά το παιχνίδι. Σιγά μην κάτσω εδώ Γαλλία-Τουρκία. Εγώ θα κάτσω γιατί λογικά θα είναι και ωραίο μάτσο. Τι ώρα είναι. Το βραδάκι 10 παρατέρα του. Έχει κι άλλα ωραία μάτς σήμερα. Έχει λαϊκό δικαστήριο, δεν ξέρω. Όπως και το Πορτογαλία-Ουκρανία είναι ωραίο και το Βουλγαρία-Αγγλία. Έτσι, έχει ωραία παιχνιδάκια. Βουλγαρία-Αγγλία, πω, ναι. Μεγάλη ματσάρα. Δεν γουστάρεις Βουλγαρία, τη στήσω καμιά ανατροπή. Εκεί είδα τους loser, τους Άγγλους, προηγήθηκαν μανί πάρκ το πέραν. Και χάσαν στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές να πάρουμε καλημέρες. Έλα, φίλε. Καλημέρα να πάρεις. Ναι. Έλα, καλημέρα τα γόρια. Ο Αμπόλα, ο φωτάρας μας. Τι έγινε, καλά είμαστε. Καλά, καλά, γλυκό αγόρι. Λοιπόν, να ξεφωνίζει το λιμιό και εντός και εκτός. Δεν ξεφωνίζω κανένα λιμιό. Λοιπόν, απλά δεν μπορώ να το κάνω μέση. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν τον είπαμε και μέση. Εντάξει τώρα. Δεν τον είπαμε και μέση. Έχει ταχύτητα μαρκάρι και ο Μασούρας. Δεν μπορεί να γίνει μέση. Όχι για να γίνει μέση. Τρίπλα δεν έχει. Τι να κάνω. Σκοράρισμα δεν έχει. Τι να σε κάνω. Δεν μιλάμε για το μέση. Άλλαξε μάνατζερ να τον κάνω. Εγώ πεθαρά να τον πουλήσει εσύ. Γιατί το πα συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Ενώ εμεί μιλάμε για τη βελτίωση του. Να κάνω το μάνατζερ στο λιμιό δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Κώστα, ναι. Αναπτυρώθηκε το εθνικό του Λιμνιού τώρα. Ναι. Που έπαιξε στην Εθνική, πήρε τα πάνω του. Βέβαια. Θα παίξει καλή μπάλα. Άρχισε να δουλεύει το ένας με έναν. Βέβαια. Μας ακούει. Άρχισε να μας ακούει από τους απ' έξω. Άρχισε να το δουλεύει. Όχι και ένας με έναν. Άρχισε να το δουλεύει. Άμα το φτιάξει, μου μακάρι. Είδα κάνα δύο φάσεις με τους Ιταλούς. Άρχισε να το δουλεύει. Γιατί είναι γιατί γρήγορος, με τον είναι Πάου, κρίμα, με τον Πάου, είναι με κρίμα τον... να χαθεί. Κάτσε με τον Πάουκ δεν τον είδες τα δύο τελευταία μας, με ναι, την Άγια ναι, και με τον Αστέρα. Ναι, τον είδα. Μια χαρά το έπαιζε και το 1-1. Σαφώς. Α, μπράβο, ναι, ναι. Να τα λέμε τον όλα. Είδα, τον α, είδα. Μπράβο. Λοιπόν, α, θέλω παιδιά αυτό, μπουχαλάκι, μάναγερ του Λιμιού και κανενός και... Λιμιού δεν θα γίνω μέχρι να πεθάνω. Τελειώνετε. Λοιπόν, μπουχαλάκι, μάνταλο και μπακασέτα, διώξω σάσος του. Και δεν είναι για μπάλα τώρα τα άτομα αυτά. Δεν σ' αρέσει ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας. Δεν σ' αρέσει. Δεν μα δεν δε, σ' αρέσει. Ίσως να μην σου βάζει σε καλή θέση. Και είδες τι έχασε ρε Νίκο ότι προχθές. Καλά και ο... Έχει καλό σουτ. Ο Λιμιός κοίταξε. Ο Λιμιός έχασε και ο Κουλούρης έχασε. Ναι, το πρώτο σουτ το κάνει πολύ καλά. Και δεύτερη φορά που κάνει το σουτ έπρεπε να τη σπάσει την μπάλα, θα έπαιρνε γκολ εκεί. Πάντως ο Φάντεσιπ στο μάτς με τη Βοσνία ετοιμάζει αλλαγές. Ο ένας που θα φύγει λογικά είναι ο Πασχαλάκης, θα βάλει τον Βλαχοδήμο. Ο Βλαχοδήμος γιατί δεν έπαιξε χθες. Πάλι έκανε κανένα δυο τέτοια. Καλά πήγε ο Πασχαλάκης, το δεύτερο γκολ. Κόντρα την μπάλα στο Γιαννούλη. Για μια άλλη φάση πάλι έκανε ενέργεια. Θα βάλει το Λαμπρόπουλο στη θέση του Χατζηδιάκου από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Ίσως βάλει και το Δόνι μέσα στη θέση του Μπακασέτα. Θα βάλει το Λαμπρόπουλο στη θέση του Χατζηδιάκου. Ναι. Μάλιστα. Κοίταξε, θα φάμε κουρασάν, θα φάμε μαρμελάδα. Άντε ρε, καθίστε καλά. Ψάχνει να βρει το όπερ. Να σε καλά, φωτάρα. Να βάλει τον Παπασταθόπουλο. Όχι, αυτού δεν του έχει καλέσει αφού είπαμε. Πάρτε κάτι τη Ισαία για τον Μπεν. Τον Μπεν γιατί έχει καλό μάνατζερ. Άμα έχει καλό μάνατζερ τον έπαιρνε. Όλα είναι δημόσιες σχέσεις, εγώ αυτό ναι, θα λέμε φωτάρα! Να σε καλά, καλά! Αμέσως στην Τουρκία τι θα σε κάναν! Μια χαρά θα με είχα στην Τουρκία!
Μια χαρά. Στην Μπουζούδα σε είχανε. Τι θα με είχανε. Στην Μπουζού. Φύγει από εδώ. Εκεί στην Μπουζούδα σε βάζα, θα σε βγάζα, θα σε βάζα, σε βγάζα. Εκεί έχει άλλο νόμο, δεν έχει. Και επί Χούντας, οι κομμουνιστές στην Μπουζού τσίγανε 30 χρόνια, λιμάξαν τον τόπο μετά. Φάγανε τον τόπο. Αλλά. Μια χαρά, κάτσεις 2 χρόνια φυλακή για να κλέβεις 30 χρόνια. Τι έγινε. Καλημέρα. Σε κάνουν και ήρωα, άντε να παρατήστε με. Άγαλμα θα σε κάνουν. Αλλά. Φαλακρό άγαλμα, ωραίο. Αλλά. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώ τον. Τι κάνουμε. Καλά φίλε, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες να το βλέ. Ναι φίλε. Να σου πω Πασά μου. Για τους μουσουλμάνους ξέρεις τίποτα εσύ. Φανατική ρε φίλε, αμόρφωτη. Όπως είπες, ξέρεις τι κλέφτες είναι αυτοί. Σαν τους χριστιανούς, λίγο πιο αμόρφωτοι από εμάς είναι. Όχι, όχι. Εσένα σε κάναν τον Ραφαήλ Άγιο ότι κάνει τα αυτά, τα παπούτσια τα, πώς το λένε, λιώνει ο άλλος ο Άγιος και πάει κάνει καλές πράξεις. Τους άλλους τους λένε πες στο αεροπλάνο, πάνε στους πίδημους πύργους, θα πας στην παράδεισο. Τι διαφορά έχετε δηλαδή εσείς με τους άλλους. Να σου πω εγώ. Τι διαφορά έχετε. Όταν έπεσε τον Γερανό στη Σαουδική Αραβία στο Μέκα μέσα, ναι. Άμα το θυμάσαι αυτό πριν μια τριετία, είχε σκοτώσει 100 άτομα. Εγώ δουλεύω συγκεκριμένα στην εταιρεία που κάνουμε τα κομμάτια για αυτούς, στη Γερμανία, και τα στέλνουμε εκεί πέρα, σε αυτούς. Είχε πέσει ο Γερανός κάτω και σκότωσε 100 άτομα. Τόσο μυαλό έχει ρε φίλε. Πέφτει ο Γερανός από πάνω, σκοτώνει 100 άτομα. Και αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία από τη δικιά τους, στο Μέκα, οι ζωντανοί που μείναν απ' έξω, κλέβουν τους πεθαμένους. Φοβερό. Τα πράγματα από πάνω τους. Έχει βιντεάκι. Ρε φίλε, όσο, άκου να δεις, όσο πιο αμόρφωτος είναι ένας λαός, του πουλάς θρησκεία, πολιτισμό και πολιτική και ποδόσφαιρο. Οι Έλληνες οι καινούργοι, τα παιδιά μας, είναι μορφωμένοι. Είναι πιο έξυπνοι αυτοί. Φυσικά. Που φύγαν στο εξωτερικό. Δεν μασάνε από πατριάρχες, παοξίδες, Ολυμπιακούς, μαρινάκηδες σε αυτή τη σαπίλα εδώ πέρα. Αρχιεπισκόπους και ιστορίες και χρυσάφια. Πιο μορφωμένα είναι τα παιδιά. Οι άλλοι Τουρκαλάδες είναι αμόρφωτοι. Τι να κάνουμε τώρα αυτό δηλαδή. Αυτό σου λέει ότι είναι πολύ χειρότεροι από εμάς. Αυτό το σκηνικό είναι οτροπία. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Είναι οτροπία, ναι. Είναι η ίδια. Καταρχήν αυτό που λέει και. Εδώ πέρα παιδιά που δουλεύω μαζί με τους Τουρκούς δεν ξέρανε ότι ήμασταν 4 χρόνια σκλαβιά. Φαντάζομαι. Δεν το ξέρανε. Δεν παθαίνουν σχολείο τους. Δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ σχολεία. Πού είσαι φίλε, πού μας ακούς. Από Σουτκάρδη, βέβαια. Σουτκάρδιστάν. Φαντάζομαι. Δεν το ξέρανε. Και μου λέτε πού λέει. Ναι. Αυτή το κεμάλι του τον έχουν θεό εκεί πέρα. Με το που τους έδειξα βιντεάκια από τον Google μέσα που τα ξέρουν όλα αυτά εκεί μέσα. Έβλεπε το βιντεάκι του φίλου μου που λέει. Συγγνώμη. Κεμάλι τα Τουρκ αυτούς. Είναι παίκτης. Εμείς είχαμε κάναν και μάλα τα Τουρκ δικό μας έτσι ανάλογο παίκτη. Το Μέγα Αλέξανδρο, δεν λες εσύ. Το Μέγα Αλέξανδρο. Εσύ δεν το λες ότι καθάριζε κόσμο. Τον κάναμε άγαλμα. Και αυτή τον και μάλα τα Τουρκ τον κάναν άγαλμα. Τι πιο φυσιολογικό. Στουτγκαρδιστά, καλημέρα Πασά μου, να σε καλά. Καλά κάνουν άγαλμα. Το Σιμίτι με τον Παπαντονίου. Καλημέρα, ναι. Ποιο άγαλμα, τον Καραμαλή. Παπαδρέου. Ο Καραμαλής δεν ήρθε. Άγαλμα. Ήρθε εδώ ο Παπαδρέου, τον κάνουν άγαλμα γιατί 30 χρόνια κλέβανε και ζούσαν με χρυσά κουτάκια. Χρυσά, πασοκάρα, λέει. Έλα, βιλέ, λίγο πιο δυνατά. Τα εγγόνια εξορία. Ένα λεπτό. Φάγανε 65 άρδες η Μουσάτη. Τα εγγόνια εξορία είναι τώρα. Έτσι πάει. Και το εγγονάκι μου. Μια γενιά τρώει, η άλλη φεύγει. Έτσι έφυγε πάει. Το εγγονάκι μου 68 του Πολυτεχνείου. Ναι, ρε Μουσάτη. Έλα, έλα. Με χρυσές μασέλες έτρωγε. Έλα, δεν σταματάει. Είναι Δευτέρα, έχει μαζέψει πολύ πράγμα Σαββατοκύριακο. Δεν σταματάει. Ναι. Είναι ποταμός, χύμαρος. Έλα. Έλα, σταμάτα. Κουλ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά, ρε φίλε, να εδώ με το κουμπαράκι μου. Ο διπλανός έχει δίκιο ο Κώστας. Πού? Ο για πατριάρχης κάτω είναι Τούρκος υπήκος. Αλλιώς δεν μπορεί να μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκος είναι, ναι, ναι. Να το ξέρεις αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να μείνει. Βρε, εδώ δεν είπαμε κάτι. Ντογκάν, το okay. Τις δηλώσεις δεν ξέρω. Αυτά θα τα χαρτιά αν τάσιλε. Σταμάτα ρε. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Πήγα σε βάπτιση εγώ στο Πατριαρχείο. Τι έκανες? Πήγα σε βάπτιση στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Με την γυναίκα, οικογένεια, κουμπάρι όλοι. Εν τω μεταξύ απ' έξω το φυλάκιο και την τουρκική σημαία. Εννοείται, ναι. Τι θα έχει του ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι έχει, ναι. Ναι, ναι, συλλό οι άνθρωποι και φεύγει με συνοδεία ο Πατριάρχης. Ναι. Αν δεν είσαι Τούρκος υπήκος, δεν πας στενά. Ναι, 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 ναι. Φεύγεις, φεύγεις, δε, μα γι' αυτό είναι Τούρκος. Καλά λέει ο Κώστας. Δεν με λες τώρα, άμα παίξουμε, συγγνώμη, Ελλάδα-Τουρκία που πολεμήσουμε, με ποιο θα είναι ρε, εσύ ο... Στη μέση. Ποια μέση, που θα είναι ρε. Στη μέση θα είναι. Ποια μέση θα είναι. Κώστα, αυτή θα είναι στο αεροπλάνο, ξέρεις που θα είναι. Θα έρθουν μετά διακοπές, θα είναι στο κύριο στην Αυγαλία για την Αμερική. Έτσι γίνεται. Όσο για την Κωνσταντινούπολη, κουλ. Ναι.
είναι χτισμένη σε 7 λόφους και είναι η πόλη των πόλεων, από τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο. Α, δεν είπαμε αν και... είναι όμορφη ή όχι. Χαίρομαι πολύ, είναι κούκλα η Κωνσταντινούπολη. Δεν το συζητάμε. Και κάτι άλλο δηλαδή. Δεν οδηγάνε, λέει, άλλο λέγαμε εμείς όμως, ναι. Δεν είπαμε για την ομορφιά. Είναι απολύτιστη. Άκου τώρα τι λέει ο Έλληνας. Άκου. Λέει. Κάτσε ρε να μιλήσει, ρε, θα τα πεις. Ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ένα τελευταίο για τον Κατουρί. Αυτός ρε κουλ. Από το Λευκό πρίγκο να ξεκινήσει η Μακεδονία παράδειγμα. Θα τραυματιστεί. Θα τραυματιστεί. Ναι, 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 δεν υπάρχει. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ξυπνήσατε με τον Λεκαντουρί, ξυπνήσατε. Να σε καλά, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Ο Έλληνας λέει για τον Τούρκο πώς οδηγάνε έτσι. Πάμε να ακούσουμε. Είναι άθλη, ρε. Είναι άθλη, σου λέω τώρα. Μιλάει ο Έλληνας. Είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό. 12 ώρες σε ράμπα να πήρω παρκαρισμένο το τζιπ του νεόπτωχου. Νη ζητά ήττα. Δεν έχουν καθρέφτες στην Τουρκία, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν έχουν καθρέφτες. Τα ίδια είστε. Δεν χρησιμοποιούν καν καθρέφτες, χώνονται όλοι, σου λέω. Άσου, είμαστε καλύτεροι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Έχει σκοτώσει το περιφερειακό 5 άτομα την εβδομάδα. Ο περιφερειακός, φίλε, είναι σκοτώνεται για άλλο λόγο. Να τρέχετε με 60. Ο δρόμος είναι άθλιος. Με 80 να τρέχετε. Ναι, είμαστε όλοι γκαζάκηδες. Ναι, ναι. Ναι. Γκαζάκηδες. Τι να κάνουμε, για άλλο λόγο. Καταλάβει κάθε 12 χρόνια. Αυτό. Ναι. Αυτό, φρένα, ναι. Δεν φτιάχνετε. Αυτό. Είναι ο Τούρκος απολύτης. Εκεί. Είστε εσείς πολιτισμένοι. Καλύτερος είμαι. Καλύτεροι είμαστε καλύτεροι. Ό,τι και να με λέει. Άντε φύγε από εδώ. Εδώ δεν ξέρουν την ιστορία τους, ρε, εσύ. Δεν ξέρουν καν. Ενώ εσύ την ξέρεις. Όλοι. Τα φώτα του πολιτισμού. Όλοι την ξέρουμε. Έλα φίλε, έλα καψούρα. Καλημέρα, ναι. Τι κάνετε. Καλημέρα, ναι. Πεφτούρον, πούς είσαι, καλά είσαι. Ένα, εδώ με σκανιάζει. Βλέπω σήμερα είναι πολύ αδερφέ. Μαζεύει από όλο Σαββατοκύριακο και έρχεται εδώ, ξεμπουκώνει Δευτέρα. Μην πω τι κάνει. Έχει τους λόγους του. Έχει. Λοιπόν, σχετικά με την εθνική. Γιατί με συναγόρει πολύ αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό το σκηνικό. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη, να ηρεμήσουμε λίγο. Σχετικά με την εθνική, αυτό που είδα εγώ είναι ότι επειδή αυτή τη φορά δεν πήραμε χαρτάκι εκεί στα ποδητήρια, παίξαν παίχτες στις θέσεις τους, παίχτες που έπρεπε να παίξουν και περιμέναν τόσο καιρό μια ευκαιρία και δείξαν τι αξίζανε. Γι' αυτό παίξαμε τόσο καλά. Ήταν πολύ καλή η εθνική μέχρι το 60. Πάρα πολύ καλή, όχι καλή. Έτσι. Πάρα πολύ καλή ήταν εθνική. Γιατί στην και αν δεν είχαμε το αστείο πέναντι που το έκανε ο Μπουχαλάκης από συνήθεια, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το μάτς. Ήταν πολύ καλή. Ξέρεις κάτι, ήμουν εδώ τόσο καιρό, με στέλνανε στην άντε 19 να μην παίζουμε τους μεγάλους. Έτσι. Περίμενα τόσο χρόνο ευκαιρία, πήγα και σε έδειξε ποιος είμαι. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε να παρατάσουμε 8 αμυντικούς μέσα, επισκύπε τώρα. Έπαιζε αριστερά, εξτρέμου στα βλήσκα. Τώρα με πώς έπαιζες δηλαδή. Τα μάτια. Συγγνώμη, τώρα με πώς έπαιζες. Ήταν λίγο πιο ορθολογικό το σχήμα, ραπ. Κουρμπέλης. Ένα-ένα. Κουρμπέλης παράγει ποδόσφαιρο. Μπουχαλάκης παράγει ποδόσφαιρο. Ο Ζέκα παράγει ποδόσφαιρο. Ο Μπακασέτας παράγει ποδόσφαιρο. Μπακασέτας παράγει. Τι να παράξει. Παράγει. Να παράξει. Το τεμπελόσκυλο, να πούμε. Με στεναχώρησε κάποιος φιλανδός που τώρα το παίζουν και καλά επαναθέσεις και δεν ασχολούνται. Επειδή η εθνική δεν έχει πια νόημα να πας να παίξεις. Όχι, δεν έχει νόημα τώρα, έχει αποκλειστεί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι αυτοί κοιτάνε τις ομάδες τους, τη Ρώμα, την Άρσεναλ, την Μπενφίκα που παίζουν εκεί πέρα. Καλά, η αλήθεια είναι και αυτή ότι ίσως να είναι και λίγο χαλαρή. Σου λέει θα σου κερδίσουμε ό,τι και γίνει, ας μην φορτσάρουμε κιόλας. Όχι, δεν είχα νόημα να παίξουν τελεία τώρα, αλλά την επόμενη διοργάνωση θα έρθουν και θα ποζάρουν εκεί πέρα πρώτη με εθνικάρα και μετά εθνόσαμε και ιστορίες διαγρίως. Όχι, ναι. Παιδιά. Να σε καλά, αδερφούλη. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω, Νίκο, ότι οι επαγγελματίες Έλληνες οδηγοί είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Πλεφορία, φορτηγά. Μη δεις Τούρκο μενταλίκα στο εξωτερικό. Το σταυρό θα κάνεις. Οι Έλληνες επαγγελματίες είναι από τους καλύτερους. Οδηγάω χρόνια λεωφορείο μενταλίκα και ξέρω πώς συμπεριφέρονται. Ο Καλλιγέρης είναι ο μέσος Έλληνας οδηγός. Ποιος είναι ο μέσος Έλληνας. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο. Δηλαδή, ναι. Αυτός που οδηγεί στον ΟΑΣΤ είναι καλός οδηγός. Πώς δεν είναι. Έχει παραβιάσει όλα τα κόκκινα. Δηλαδή ο καρκίνος με τις εξατμίσεις. Ευθέει ο οδηγός για τους καρκίνους με τις εξατμίσεις. Κωστή, με έχει αφήσει ο οδηγός του ΟΑΣΤ κόκκινο για κόκκινο, ρε, μας τρελάνει. Έλα ρε που έχει αφήσει τώρα κόκκινο για κόκκινο. Άντε βρε απολύτιστη. Όχι, δεν συμφωνώ. Σου λέω σε σχέση με τους Τούρκους οδηγούς είμαστε πολύ καλύτεροι. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να με πει ότι είμαστε χάλια κι εμείς. Θα σας δώσουμε το μετάλλιο του πολιτισμού. Πάμε καλημέρα. Ναι. Ελά. Καλημέρα. Καλώς τον να. Απολύτης. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ναι. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Είμαι αυτός ο μετανάστης που σε έκανε προχθές να πάρεις τα χάπια σου. Δεν παίρνω χάπια, φίλε. Λοιπόν. Μεγάλος ρουφιάνος είσαι, φίλε. Όχι, όχι. Κοίταξε. Είδες πάλι το, πάλι τώρα το. Είσαι ρουφιανάκος. Τι είσαι. Τη συζήτηση. Από πού είναι η καταγωγή σου. Σίγουρα να πεις τραπεζούντα η γιαγιά. Κωνσταντινούπολη ο παππούς. Όχι φίλε μου, που? Εγώ είμαι Ευρύτης και καταρχήν... Χειρότερα. Καταρχήν, λοιπόν, άσε τώρα το χειρότερο. Χειρότερα. Εντάξει, τώρα, εντάξει, δεν μπορείς να μας βάλεις ένα καζάνι με μέσα τώρα και να σε βάλω. Βάλω. Να πάω σαν πίσω να τελειώσω. Να τελειώσω. Ήθελα να πω. Εξυπνάκια εσύ. Με έκοψες.
Σου επιστρέφω λοιπόν τους χαρακτηρισμούς περί δυσοσμίας και περί βρωμιάς και δεν ξέρω εγώ τι, Ρουφιάνος, ότι πήρα. Αφία από εδώ ρε βρωμιάρη, μη σε πω καμιά κουβέντα. Δεν θέλω να χαλάσω το στόμα μου. Για πολλούς λόγους. Φύγε από εδώ. Βρε φύγε, μίλαμε τον αέρα. Σε κλείνω για να μην σε βρίσω. Για καλό το κάνω. Μπράβο. Μπράβο που άμα ήταν να βρει Κωνσταντίνε, λειτουργεί σοφά. Σε κλείνω για να μην σε βρίσω. Δεν σε γουστάρω, μην ξαναπάρει τηλέφωνο, μην ξανακούς την εκπομπή μου. Καλημέρα. Και τους ακροατές δεν σας γουστάρω. Καλημέρα, πάμε επόμενο. Μάθατε με τον Μπαχτσίση και την πονηριά τόσα χρόνια στην Ελλάδα. 400 χρόνια σκλάβε των Τούρκων. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πάμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, μπράβο. Έλα, φιλέ. Έλα, πρωτάθλημα τώρα, τι κάνετε. Με 12 πίεση και 8 δεν παίρνω χάπια εγώ. Κάτσε να ακούσω το πρωτάθλημα της Δώρας. Πάντως να ξέρεις, επειδή μίλησα με πολλή Αθήνα του Σαββατοκύριακο, μας φοβούνται να ξέρεις. Αγωνιστικά κοκοκό κάνουν. Ποντάρουν στον Κούλη, στην Δώρα, σε αυτά ποντάρουν. Αγωνιστικά κοκοκό. Ο υπουργός Ολυμπιακού, κύριε Σέντρο, τον Αργενάκη, πλέον όχι, τον ονομάζεις υπουργό Ολυμπιακού, έτσι θα το λες. Υπουργό Ολυμπιακού. Ολυμπιακού ταιριάζει. Ναι. Όπου αθλητισμού θα βάζεις Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Έτσι, εσύ με τη διαιτησία είδες κάνα θέμα φέτος. Λογοπαίγνιο. Εγώ πάντως δεν κέρδισα κάτι. Δεν είναι μόνο η διαιτησία, ρε φίλε. Έχασα. Η Ξάνθη το διπλό μέσα στον Παναθηναϊκό. Ο Πάοκ έχασε βαθμούς από την ΑΕΚ κάτω με τον γκολ Βαβά που έφαγε με τον. Τι Βαβά, ένα τέταρτο μετά μπήκε το κοτσί. Η δεύτερη πάσε τέταρτο. Τι έδωσε γκολ του Ακύρο, τι θε να σε κάνει άλλο. Τι θε να κάνει, να τα ακυρώσουμε, δηλαδή από εκεί. Καβάλισε το ψωροπανιόνιο. Να τα ακυρώσουμε. Του βάλε χαρά μην γκολ. Να το ακυρώσουμε επειδή έφυγε. Πέναντι κάνει ο Μάτσο. Μια χαρά σε πέναντι. Αποβάλει το Σάσα άδικα, α έρε καημένε. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, να μιλήσω. Να μιλήσεις. Λοιπόν, βασικά δεν πήρα τόσο για μπάλα. Κλαψιάρι. Ο Γατήσιος ζει βασικά. Ο Γατήσιος το σκοτώσαν, φίλε, και καλά τον κάνανε. Αυτός ήταν ένας ξερακιανός αδύνατος, έτσι. Ο αστικός μου έλεγε. Ένας αδύνατος δεν ήταν, κοντός. Αδύνατος ήταν, άλλο το μαχαίρι από πίσω στο κάρβο, μια χαρά. Ο αστικός μύθος έλεγε ότι. Άμα μάλλον στον δρόμο, βάλει φωτιά τη μάνα του όταν ήταν μικρός. Για πάνω το βράδυ εκεί, πάπου τραβάει μια μαχαιριά, πάει η σπλήνα έξω. Τέτοιος ήταν ο Γατήσιος. Αυτός ήταν ο καλύτερος πελάτης όμως. Και ήταν μαζί με το Γουδόνι. Ήταν... Για το Γατήσιο θα σας δώσει πληροφορίες ήξερε ο Σάκης, ο Σωτηράκης. Τους ήξερε. Λόγω της νύχτας με την έννοια ότι. Πήγαινε σε 20 λεπτά και από το Σωτηράκη. Τη νύχτα πήγαινε στα μαγαζιά και το πρωί πήγαινε στο μπακάλικο του Κωστή. Τι εμένα με συμπαθούσε, δεν τον αγαπούσε. Ερχόταν εκεί, πήγαινα μαζί τα. Α, έχει σκοτωθεί γι' αυτό μάλιστα τον. Όταν είχε τον μπακάλικο ο Κωνσταντίνος εδώ, σήμερα είχαμε αποκαλύψει. Μια φορά ήρθε και με τον μπακάλικο που είπε στην Ελλάδα. Μάρτυρα υπεράσπιση μου, για ξυλοδαρμό. Ο Γατήσιος. Ερ όλα τα καλά παιδιά σε στηρίζουν. Στην Τούμπα, τούμπα φίλε. Να σε καλά, ρε Πασχάλη. Τι νομίζουν ότι έγινε κάτι. Πάμε να πάρουμε άλλο. Γίνεται χαμό στο κέντρο, έχει φιτιλιάσει όλου σήμερα το πρωί. Έγινε η Ελλάδα κάλτη, νομίζετε, επειδή ήταν 10 Πακιστανοί φουκαράδε. Τι έγινε, δεν παίρνουμε άλλο. Φογκάει το τηλεφωνικό, κλείσαμε. Φογκάει. Του μπούρλανε. Μέχρι που με έκανε ίδιο και όμοιο τον Μέγαλε Έξαδο με τον Ατατούρκ. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να βγαίνουν τα μικρόφωνα και να μα κοπανάνε. Κατακτητή δεν ήταν. Άλλο ένα, άλλο όμω. Κοίτα. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί άμα αρχίσουμε αυτή την κουβέντα να συγκρίνουμε τώρα το Μέγαλε Έξαδο με τον Ατατούρκ, θα βγουν τα μικρόφωνα και να μα κοπανάνε. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί άλλη ιστορία του ενό, άλλη του άλλου. Κατακτητέ. Ο τελευταίο κατακτητή μα ήταν Μέγαλε Έξαδο. Οι άλλοι Τούρκοι βγάλαν κι άλλου. Άλλα πολλού, ε. Εμεί άμυνα. Αγαπά το καλό φαγητό. Παίζουμε κατενάσιο. Το αγαπά το καλό φαγητό και αγαπάμε ακόμα περισσότερο το πολύ καλό φαγητό. Στο εστιατόριο Λετεράστα τα βρούμε όλα αυτά. Πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, όλο τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη στο Λατεράς θα έχει πολύτικη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας γυρίσουν πολύ πίσω τον χρόνο. Τότε που τριγυνούσετε γύρω από τη γιαγιάκα σας για να φάτε γιουβαρλάκια, ντολμαδάκια, γιαλατζή, τάς κεμπάπ. Να ξέρετε λοιπόν ότι Νοέμβριο και Οκτώβριο στο Ρίτζες Καζίνο και στο Λατεράς μπορεί να φάτε όσο γουστάρετε ανατολίτικη κουζίνα και ιδιαίτερη πολίτικη κουζίνα με ένα ποτηράκι κρασί, μία μπύρα, ένα αναψυκτικό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Κατεβάζουμε στόρια. Καζαμπάκας Αθανάσιος ήταν στα πλήκτρα απέναντι. Με τον Κούλτα απόγευμα, παρέα με Ελχουλιγκάνο. Με τον Κωστή το μεσημέρι, παρέα με Γκρεγκουάρ. Κόκκινο,